Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κάζα, τι γίνεται, φοιτηταριό, εντάξει, καλή φάση. Καλή φάση. Δοντάκια, Colgate, μπράβο. Το δοντάκι είναι πολύ απαραίτητο και χρήσιμο να το βουρτσίζουμε πρωί βράδυ. Ο γελαστός πέθανε από τα δόντια, δεν ξέρεις ότι. Η υγεία όλου του κορμιού μας ξεκινάει από τα δόντια. Έτσι. Πρέπει να τα προσέχουμε τα δόντια πάρα βέβαια, πολύ. Τα δόντια. Και εγώ είμαι φαν, είμαι λάτρης. Δύο φορές τη μέρα. Δύο φορές την μέρα. Δεν είναι αού, έλα μου, ωραία, τώρα θα τα πλύνω αύριο μετά. Τα δοντάκια τα πλένουμε, παιδιά. 100%. Έτσι, λοιπόν, πρωί και απόγευμα. Πρωί και βραδάκι, λίγο πριν κοιμηθούμε, ρε παιδί μου. Και πρέπει να το περάσουμε για στα παιδιά, να μας βλέπουν. Δηλαδή, ναι. Αυτή την Colgate. Εσύ τι είσαι, φαν, τι κάνεις διαφήμιση τώρα, δηλαδή. Όχι, ρε πρωί. Μεγαλώσαμε με την Colgate. Εντάξει, κάνω διαφήμιση. Είμαστε παιδιά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Μεγαλώσαμε αυτά. Λοιπόν. Ο Κούρκουλος διαφήμιζε την AIM και φορούσε μασέλα. Αλλά δεν πρόσχε τα δοντάκια του. Όχι, ρε παιδάκι μου, ναι. Θέλω να σε πω τώρα. Σαν ναι. Να βάζει εμένα να διαφημίζω σαμπουάν. Σαμπουάν. Κι όμως θα μπορούσαμε. Ναι, βέβαια. Κι όμως θα μπορούσαμε, φίλε. Λοιπόν. Με μασέλα ο Κούρκουλος διαφήμιζε οδοντόκρεμα. Οδοντόκρεμα, τι να κάνει. Αυτή είναι μαγκιά. Μπορεί να το κάνει. Αλλά εγώ αυτού του θαυμάζω του ανθρώπου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήσουν φαν του Τσεγεβάρα, ήσουν. Σήμερα έχουμε μια ημερομηνία που χάθηκαν, σκοτώθηκαν μάλλον, ναι. Σκότωσαν μάλλον για να είμαστε ναι, ναι, ναι. Δύο πολύ μεγάλες μορφές, ο καθένας στο είδος του. Πάμε, ναι, ναι. Τσεγεβάρα. Τι έπαθε. Εκτέλεση. Σαν σήμερα 9 του Οκτώβρη. Τι έκανε. Καλά τώρα τι με ρωτάει. Όχι. Τον πιάσανε οι κακοί. Καλά τον κάνανε. Καλή ήταν αυτή. Α, τον πιάσανε. Επαγγελματίας φωνιάς ήταν ο Τσεγεβάρα. Στα 39. Φρε 139 ήταν. Στα 39 του Τσεγεβάρα. Επαγγελματίας δολοφόνος. Παναστάτης Αργεντίνος ήταν ηγέτης. Τα έπαιρνε. Ηγέτης ήταν τον Γκερίνα. Τα έπαιρνε, ρε, τα έπαιρνε. Καλά ξέρω. Τα και αυτό τα έπαιρνε. Τότε εκείνη την περίοδο. Τον κάνανε οι κομμουνιστές. Τα 60, τα έπαιρνε. Τα 60. Τι να πάρει το 60, ρε. Εδώ τα έπαιρνε ο Ιούδας για να φάει τον Χριστό. Τα έπαιρνε. Καλά το ξέρω. Η περιοχή τη Χαράδα Γιούρο εκεί στο χωριό Λαϊγκέρα. Οι αντάρτες τον συνέλαβαν 17. Καλά τον κάνανε. Τον εκτέλεσαν. Όχι, τον Τσε Γκεβάρα. Γιατί. Ο οποίο είχε πνεύσει κόσμο και κοσμάκι ή καλά τον έκανε. Και ο Παπαντρέου ενέπνευσε, συγγνώμη, κόσμο και κοσμάκι και έρχονται οι Σύριοι τώρα. Ναι. Και παίρνουν τα σπίτια που δίναν δάνεια. Άσε ρε το παραμύθι. Μία, δεν είσαι Τσεγεβάρικο. Κοίτα μάπα τώρα. Γιατί, εντάξει. Κοίτα μάπα τώρα. Ναι. Κοίτα μάπα. Δεν σ' αρέσει Τσεγεβάρα. Άμα τα ξανθώ γαλλομάτισα το κοίτα μάπα τώρα, ο Τσεγεβάρα. Τσεγεβάρα. Τον κάναν ήρωα. Τον κάνανε. Λοιπόν, εγώ λέω τι έγινε σήμερα, ο καθένας αξιολογεί. Καλά το εξηγήθηκαν. Ναι. Ο δηλαδή δεύτερος, όταν σκότωνε ο Τσε Γκεβάρα τους άλλους, δηλαδή. Τους κακούς. Ναι, όχι, τους αντιπάλους. Α, τους αντιπάλους. Οι κακοί γιατί ήταν κακοί. Ναι. Ήταν, οι άλλοι όταν έρχονται και μας κάνουν χουνέρια, δηλαδή τι είναι, είναι καλοί αυτοί. Αντίπαλοι είναι. Α, αντίπαλοι. Τι να κάνω εγώ, δηλαδή έρχονται οι άλλοι να με σκοτώσουν και εγώ θα το σηκώσω στα χέρια μου. Τσε Γκεβάρα. Καθαρίστε με. Τα έπαιρνε και σκότωνε. Α, τα έπαιρνε. Ήταν επαγγελματία. Δολοφόνος. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Εγώ διαφωνώ. Κομμουνιστές λένε. Αλλά άμα, άμα ανοίξω τον Ασκό, θα τελειώσουμε το βράδυ. Την άνοιξε εκπομπή. Την ιστορία, όχι, να δεις. Όχι, δεν θα ανοίξω τον Ασκό. Έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε και άλλα θέματα. Ποιος πέθανε άλλος. Δεν πέθανε. Πάλι τον σκότωσαν. Μεγάλη μουσική προσωπικότητα. Προσωπικότητα του πενταγράμμα, α πούμε έτσι. Τζον Λένον. Γλίτωσε αυτό. Τι γλίτωσε. 40 χρονών έζησε ένα, 39 ο άλλο. Γλίτωσε από την άσχημη γυναίκα του, την Κιμ Γιονγκ. Την Όνο. Όνο, όνο, πώ το λέω. Όνο τον ρήμαξε έτσι. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ποιο? Ο Τζον Λένον. Πολύ δύσκολα. Δύσκολη ζωή είχε. Έχασε τη μαμά του, του είχε εδώ κάνει δώρο την κιθάρα, την πήρε και ξεκίνησε να κάνει μουσική. Πληγωμένο άνθρωπο. Πληγωμένο, χωρισμένο, μπαμπάζενε, ζούσε με τη θιά του. Ορίστε. Τέτοια φάση ήταν και ο τι Τζον πήρε. Λένον. Το μισο... Και με το που φτιάχνει καριέρα, ναι. Γνωρίζει και τον Πολ Μακάρνεϊ, ο οποίο και αυτό και χάσει την πέρα του. Μια γυναίκα γνώρισε, την πήρε, τον έκανε κουμάντα, του διέλυσε την πάντα. Του διέλυσε την πάντα, ακριβώ. Εχωνόταν εκεί στην συναυλία. Μη σου πω ότι έβαλε αυτή τον δολοφόνο να τον πυροβολήσει. Δεν ξέρω τι έγινε. Τη χώρισε για κάνα δύο χρόνια, τα ξαναβρήκε, γι' αυτό εγώ λέω επιστροφή. Βρε, ρε θε να μάθει την ιστορία. Η Κιμ Γιονγκ Γιάνγκ, πώ τη λέμε. Ιόνο, 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 αυτή έβαλε τον άλλο να πει. Σιγά τώρα, εγώ ότι θαυμαστή. Να το σκοτώσει ο θαυμαστή του. Πάντω ο ίδιο έλεγε ότι να ξέρετε, εγώ θα φύγω από τη ζωή είτε από αεροπορικό δυστύχημα είτε από μια σφαίρα θαυμαστή μου. Το έλεγε αυτό. Αυτό το πεφίστε για μένα. Του λέω, ρε γιατρέ, λέω.
Τα ορολογικά λέω καρδιακά, λέει, κοίταξε να δεις. Εσύ θα πας από βίαιο θάνατο, μου λέει. Αδύο, ούτε ναι. από καρδιολογικά θα πας, λέει. Τίποτα, αφού κάθε μέρα πας γιατρό, χτυπάς πόρτες, λες, είμαι καλά, σου λέει, φύγε, θα σε διώχνουν οι γιατροί, ρε. Θα μαζευτούν καμιά διακοσαριά, λέει, και θα σε διανύσουνε. Δεν κινδυνεύεις από εμάς, λέει. Αφού κάθε μέρα πας γιατρού, έχεις ένα τσούξιμο εδώ, πας να δεις. Δεν κινδυνεύεις, μου λέει. Και ο Ιωσιφίδης ο ορολόγος, το ίδιο. Το ίδιο, φίστας και αυτό. Άλλος είναι αυτός. Φίστας, παρέα κάνουν αυτοί. Το 74-20 του Μάρτη είχαν παντρευτεί στο Γιβραλτάρ με την Όνο. Έκαναν και ένα παιδάκι, τον Σον. Αυτό τι κάνει ο Σον, αυτός που παίζει μπάλα στη Λίνε. Όχι, δεν είναι αυτός που παίζει. Γιατί μοιάζει με τη μάνα. Μπορεί να μοιάζει. Πάντως γενικότερα είχε μια τάση ο Τζον Λένον, αυτή η μεγάλη φωνάρα με τις ασιάτες. Δηλαδή χωρίζει την Όνο και για δύο χρόνια που είναι σε διάσταση πάλι με μια Κινέζα εκεί από, καλά, από τώρα, την Καμπότζη είχε πλήξει. Καλά, εντάξει, ο Λένον ήταν. Εδώ επί Πασόκ και Μπακάλιδες τρεις γάμους κάνανε. Έλατε, αυτό λέω, ρε φίλε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τον Λένον, ρε φίλε. Ο Τζον Λένον. Έλατε. Και πήρε την ασχημογυναίκα, του διέλυσε την πάντα. Του τη διέλυσε την πάντα. Άσε τώρα. Τον Τζον Λένον και αυτή τη γυναίκα ήταν τώρα. Ναι, του τη διέλυσε την πάντα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, σαν σήμερα έγιναν αυτά και τα δύο, 9 Οκτώβρη. Λυπάμαι τον Τζον Λένον. Λυπάσαι τον Λένον. Τον άλλο καλά τον κάνανε. Δεν τον λυπάσαι. Δεν το 40 πίστα. Γεννήθηκε ο Λένον, το 80 πέθανε. Με τον Βοσκόπουλο μαζί γεννήθηκε. Ακριβώς, 39 χρονών ο Τσε Γεβάρα. Ο Βοσκόπουλος είναι θαύμα που ζει ακόμα. Ο Βοσκόπουλος. Αυτά που ήπια και αυτά που έφαγε και αυτά που κάπνισε. 79 πόσο είναι 79? 79 χρόνια. Προσέχει αυτός. Εμείς που κάνουμε γυμναστήρια και δεν τρώμε, δεν πάμε 79. Προσέχει και αυτός προφανώς την ηλικία, την υγεία του πολύ. Πηγαίνει γιατρούς. Ποιος πηγαίνει? Έχει λεφτά. Άμα έχει λεφτά, ζει και παραπάνω. Λεφτά. Απένταρος είναι. Έμεινε και αυτός. 8 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει μόνο στην εφορία ο Βοσκόπουλος. 1 ευρώ και 63. Ναι, αλλά αυτοί που χρωστάνε πολλά είναι σαν μη χρωστάνε, φίλε. Λίγα μη χρωστάνε. Ελληνικά μιλάω. Εγώ σου λέω και ελληνικά κι εγώ. Ποιο έχει πρόβλημα, αυτό που χρωστάει 8 εκατομμύρια, αυτό χρωστάει 1000 ευρώ. Ξεφτύλα είναι ο Βοσκόπουλος. Α, άρα θε να μου πει ότι δεν τα κράτησε τα μπικικίνε. Ωραία, πλάκα κάνει. Τα φαγε σίγα κάνει. Εγώ τώρα περάσω κταίω σήμερα, πάει το 50. Πάει 8. Αλλά 200 τόσα ευρώ. Αυτό μνημονεύει, παιδιά. Ναι, άλλα 200 τόσα ευρώ πρέπει να δώσει το μήνα τώρα τα, πώς τα λένε, τα έμφια. Πάει το 200. Να μην είσαι, φίλε, Μπρούκλης με σπίτια και εγώ πρέπει να. Ναι, τα έτρωγε με τις πόρτες ο παπάς μου, ξέρω εγώ, να μην άφηνε τίποτα. Τα σπιτάκια όμως είσαι τυπικός, τα πληρώνεις τα έμφυα, μια χαρά. Ενώ ο Βοσκόπουλος δεν πληρώνε, δεν ξεφτύλας. 8 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει στην εφορία, ξεφτύλας είναι. Τι να κάνω, ρε σύγκο. Ξεφτύλας είναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. 8 εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνω. Τι λέει, ρε μάγκα. Πολλά. Μάγκα εσύ. Πολλά, Βοσκόπουλε. Πολλά, πολλά. Επειδή όχι... τραγούδιες με τη μύτη. Το φεγγάνι πάνω θέλει. Όχι, αυτή είναι η μου σχολιού. Ναι, όχι, όχι. Και αυτός. Μερινίτιδα τώρα τραγουδιστής και αυτός. Αυτή είναι η μου σχολιού. Όχι, άσε. Ο Βοσκόπουλος έχει εγώ... πολλούς φαν. Ρε, εγώ είμαι φαν του Βοσκόπουλου. Α, είσαι φαν να του ξεπατώνεις. Φαν από τους λίγους. Του λες ότι έκανες ρεμπέτας και ζωή. Του λες ότι δεν έχει φωνή. Τι φάνησε, ρε Κωνσταντίνε. Τι φωνή, με τη μύτη τραγουδάει. Ε, άρα τι φάνησε. Είμαι φαν, λέει, και δεν ξεπατώνει. Έτσι είναι οι φαν, τον αποθεώνουνε. Μια μέρα ανεβαίνω Σάββατο μετά από γυμναστική, τη Μαρτίου. Έχει κίνηση και έχει μια βρωμολαϊκή, να πούμε, και τα λοιπά, που γουστάρω εγώ τις λαϊκές. Έχω Καζαντζίδη μέσα. Ακούω Καζαντζίδη και πώς, εγώ ανεβαίνω, ο ένας κατεβαίνει με τα μάξι, σταματάμε με ανοιχτά παράθυρα. Μου λέει, καλά ρε κουφάλα, βρίζεις τον Καζαντζίδη και τον ακούς. Τι σχέση έχει? Μα αυτό θρέφομαι, πες. Εγώ όταν βρίζω, παίρνω ζωή, πες. Άλλο τώρα τι ακούω εγώ και άλλο τι λέω. Τι μπορεί να ήμουν εκείνη τη μέρα να είμαι τζαντισμένος και να ήθελα να ακούσω Καζαντζίδη. Σωστά. Τι, υπάρχουν φάσεις, Βοσκόπουλος. Δεν μου λες από δυτηριά και διάβαζες, γιατί χθες είχαμε. Διάβαζα φανατικά, ναι. Τον Κώστα Κέσσαρη να μας αποχαιρετά. Πόσο χρόνο πέθανε? 70. Μια χαρά. 70 δεν είναι μια χαρά, έχεις λίγο ακόμα να χάρεις τα εγγόνια σου, ρε φίλε. Μπορεί από το ξύλο. Λίγο ακόμα να χάρεις τα εγγόνια σου. Εγώ δεν είπα να κάνεις. Να χάρεις τα εγγόνια. Να τα δεις λίγο παραπάνω. Να τα παίξεις, να τα κάνεις κάθε φορά. Μόλις κάνεις εγγόνια, ξέρεις μετά η επόμενη κινηστή. Ε, τα ξέρουμε. Ψάχνει να βρει κάσα να μπει. Τα ξέρουμε, βρε αγόρι μου. Κάτσε, έχουμε μουντοκερό. Μη μα το χαλάσκο. Καλημέρα να πούμε στον κόσμο. Θετική αύρα να βγάλουμε. Είχα ένα φίλο λίγο πιο μεγάλο. Κοίτα να δει 42 με κάνεις να νιώθω λίγο άσχημα. Χαρά να σε κεράσω. Τι έγινε, του λέω. Έγινε, λέει παππού. Το επόμενο λέω, ξέρεις τι είναι. Να βγάλεις τον προστάτη. Και μετά πεθάνεις. Τι χαίρεσαι, του λέω, που έγινες παππούς. Βαδίζεις στα μνήματα της θέρμης, του λέω. Του φύγε το χαμόγελο. Γιατί δεν αφήνεις τον άνθρωπο τον κόσμο να χαρεί. Τι να χαρεί, μωρέ. Να χαρεί κάθε ηλικία έχει τα καλά της, τα κακά της, τα στραβά της. Τι να κάνουμε τώρα. Εγγόνια, μα έχεις. Ξέρεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Γυρνά στο κρεβάτι, βλέπεις εκεί την κυταρίτιδα. Πρώτον. Δεύτερον. Ακούσε, παιδιά, τώρα δεν ήταν εξηγόνια. Δεν μαλώνεις πια με τη γυναίκα σου. Σταμάτησε. Γιατί είσαι γέρος. Δεν έχει νόημα και το μάλλον. Δεν μαλώνεις με τη γυναίκα. Τρίτον. Γκόμενα για να βρει. Πρέπει να έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις και χάπι. Γιατί η παππού... Αλλά άμα έχεις λεφτά, θα βρεις και το χάπι. Ναι. Θα πάει μαζί. Και μετά, άμα πάρεις το χάπι, ξέρεις τι λες. Δεν πάω σε κανένα καρδιολόγο, μήπως και μου κάνει καμιά διαρρύθμιση. Πρώτα πας στο καρδιολόγο. Ανάτομα το πήγες.
Όταν πας καρδιολόγο, ρωτάς καρδιολόγε, ναι. Το σηκώνει το σασί μου να κάνω καμιά αλητία. Ναι. Σου λέει αυτός, παίρνεις και το χάπι και μετά πας και βρίσκεις την κουράση. Ανάποδα πήγε λίγο η ιστορία. Λοιπόν, βέβαια όσοι βαστάνε, ονόματα δεν λέμε. Άντε πάλι. Όσοι βαστάνε και έχουν εγγόνια, είναι η καλύτερη τους. Γιατί πασάρει η άλλη, η συνήθως κόρη. Γιατί ο γιος πού να το πάρει. Η νύφη, ξέρω εγώ, με την πεθαρά δεν τσακωμένες θα είναι συνέχεια. Λες, όσοι έχουν κόρες και είναι ακόμα φτιαγμένοι και τα λοιπά και στέκονται ακόμα. Και να δούμε τι θα μας πει. Πασάρει κόρη. Το παιδί στη μάνα και ο άλλος είναι πούπουλο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ρε φίλε. Στη γύρα. Εντάξει, αυτά γίνονται. Άμα βαστάς, άμα είσαι κάποιο ψοφίμι, κάποιο που χλεμπονιάρη, πα ξέρει και το καρότσι από δίπλα. Αν είσαι όμως φραγκάτος, λες, τι θέλει το εγγονάκι μου, τι κάνει το εγγονάκι μου, ρίχνω τα φράγκα. Κάτσε μωρό μου, λέει στη γυναίκα, αγάπη μου, το εγγονάκι. Εγώ έχω συμβούλιο. Φύγε. Άρα και στα 75-70, άμα είσαι φραγκάτος, μου λες, μπορεί να κάνει ζωάρα. Ζωάρα. Ναι, γιατί χθες σου ξεφώνιζες. Αυτό λέω, να προπονούνται. Να προπονούνται, άμπραβο. Σας βρίζει, σας ξεφωνίζει για να προπονηθείτε ουσιαστικά. Έτσι Κωνσταντίνε μου, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο, ψυχούλα μου. Εγώ ας πούμε το βράδυ δεν τρώω πια. Χθες σταμάτησες, εντάξει, χθες σταμάτησες, μέχρι προχθές έτρωγες. Μόνο Τρίτη λίγο, καμιά, το Παρσάλινο, καμιά Τρίτη, ναι, μόνο. Θα πάμε Τρίτη, θα πάμε με τα σκυλάκια μας, γιατί περιμένουν κάποιοι φωτό να δουν τα σκυλάκια μας. 3 Νοεμβρίου τελειώνει το στοίχημα. Λοιπόν, το Χάμαρμπι, η ΑΕΚ θα κάτσουν να το χάσουν από τη Μάλμα για να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά αφεντικό στο χώρο μας, εμείς οι Γιουργκόρντεν τους έχω κάνει όλους ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Ο Αναστάσιος. Θα πάρεις το σταυρό της Μούντζας που τους έκανες όλους ΠΑΟΚ. Τι το κέρδος σου. Στη Σουηδία ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία η Ακρόπολης. Είναι αμυγός ελληνική ομάδα. Την έχουν φτιάξει οι Έλληνες που πήγανε πάνω. Έλληνες. Θα στείλουν τα μάτια τότε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ακρόπολη. Και στη φωτογραφία πανηγύριζα με γύρου στα χέρια, πίτα γύρου. Έλληνες στη Σουηδία. Έλληνες που έβγαν από εδώ πήγαν πάνω Σουηδία και φτιάξανε. Το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Δεύτερη κατηγορία του χρόνου. Στη Σούπερ Άταν αυτή θα παίζουν. Να πάρουν και τον Μπέο και του κάνει μάθημα. Δεν ξέρω τι θα του κάνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ο Άρης δείχνει για να πάμε σιγά σιγά, Κωνσταντίνε. Τι Άρης, δεν είναι πρωτάθλημα. Ναι, αλλά έχουμε εξελίξει τον Άρη. Τι εξελίξει. Έχουμε εξελίξει τον Άρη. Ο Άρης δείχνει να καταλήγει επιτέλους σε προπονητή για να πάμε και στα δικά μας. Ναι, πώς δεν ξέδαψε τον Κράμερ από τον τάφο να τον βάλει εκεί πέρα. Σε άκουγα χθες λίγο με τον Γρηγόρη κάποια στιγμή. Για μένα άκουγε τον Γρηγόρη. Και τον Γρηγόρη μαζί. Συμπλήρωνε. Σωστή ατάκα όμως. Ήταν αφορμάριστος. Ναι. Τι? Εντάξει, ναι, έχει τρέξιμο το παιδί με διάφορα θέματα. Γιατί εμείς δεν τρέχουμε. Ναι, όλοι περνάμε μια κάμψη, ρε παιδί μου. Τρέχει. Ναι, λοιπόν, συμφωνία την Παρασκευή λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά μας. Ναι. Έρχεται ο Μίκαελ Ένινγκ. Για να υπογράψουμε τον Άρη. Να κλείσω Super 3 το σύνδεσμο. Ναι. Να πάρουν τα μηχανάκια και να πάω στο αεροδρόμιο να κάνουν υποδοχή. Μα δεν πάνε πλέον. Όχι, να πάνε. Κόψαμε γενικώς το έχουμε κόψει. Σωστά, είναι, για μένα. Είναι μεταγραφή αεροδρομίου αυτή. Μεγάλη. Μαγδεβούργο τελευταία ομάδα. Βέβαια. Μαγδεβούργο τελευταία ομάδα. Μαγδεβούργο θυμίζει η θρίλερ του Ηρακλή Πουάρο. Μαγδεβούργο, ναι. Το λες και κάτι. Βγάζει μια σκοτεινιά. Σωστά, ναι. Έρχεται χωρίς συνεργάτες. Ναι. Θα παραμείνει. Πώς θα έχει συνεργάτες. Πέντε χρόνια μαθήνει από μια δουλειά. Θα έχει συνεργάτες. Ποιο θα έχει βοηθό. Τον Τερζή. Παραμένει ο Τίμο Τερζής κανονικά. Και γυμναστή ποιο θα έχει. Του Βαρδάκη τον Ανιψιό. Ρε παιδιά. Δηλαδή η επανομή. Στα καλύτερά τη. Η επανομή έχει βοηθό, μάγειρα. Ξέρω εγώ, χορηγό αυτό κτλ. Τι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δηλαδή ο άλλος πέρσι, ο προπονητής του Πάου. Επιτελείο. Όταν παίρνει πλέον προπονητή, λέει ο προπονητής θέλω 500 και 200 το επιτελείο μου. Λέω ένα νούμερο τώρα. Πάει ο Καραβόμηλος. Άρα σου λέει κάτσε να πάρω τον προπονητή. Πάει ο Καραβόμηλος. Τι έγινε πάλι. Θα το στείλουν εκεί να τρώει. Εντάξει, ναι. Όπως θέλαν τον Αναστόπουλο επί. Καλό φαγητό. Όχι επί Καρυπίδη. Ναι. Όταν ο Αναστόπουλος ήταν. Προ Καρυπίδη. Γιατί με τον Καρυπίδη φίλε είναι μια χαρά η ομάδα την Τζούλη. Ο Καρυπίδη είναι γρήγορο. Μια μέρα να πούμε. Έρχεται κανένα κατά πάνω μου με το αυτοκίνητο από τα αριστερά. Πού πας ρε ηλίθεια, του λέω, συμμαθητής μου ο Καραβασίλης που έχει τον Καραβόμηλο. Τον Καραβόμηλο, ναι. Δεν μιλά και αυτός, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Α, γι' αυτό το βγάλει Καραβόμηλο από τον Καραβασίλης, ναι. Όταν είχε πτωχεύσει για τέταρτη φορά η Παϊάρης, είχε πάει εκεί να πάρει τα τιμολόγια. Ήταν και μια περιπτερού μπροστά, λέει, περιπτερού. Προηγούμε εγώ, λέει, γιατί λέει, είχα πάρει κάτι τσίγλες και τέτοια. Γιατί ρε, πρωί-πρωί ρε, γιατί ρε. Λέω, Καραβασίλη, άμα πάρει εσύ λεφτά, λέω, από την Παϊάρης. Περιπτερού πήρε. Τι περιπτερού. Ναι. Πάει το περίπτερο. Πάει το περίπτερο. Πάει το περίπτερο. Αλιμέντο. Εκεί στη γωνία ήταν στο τεταραεθνές. Τώρα αυτός τώρα τον πήρα προπονητή στον Άρη.
Θα βγει να μιλήσει ο Χαριστέας τώρα, μια που είμαστε στα θέματα. Βρε, ποιος Χαριστέας και ο Αλκηστέας θα μιλήσει. Συνέντευξη τύπου θα έχουμε την Παρασκευή. Τι να μιλήσει ο Χαριστέας, τι να πει. Να καλύψει την αδυναμία του Άρη. Άσε μας ρε Χαριστέα τώρα. Λες ότι θα φθαρεί ο Χαριστέας, αυτό λες. Βρε, ήδη είναι φθαρμένος, ήδη εγώ τον κράζω να πούμε. Καλά, ναι, ότι ο Άρης καθυστέρησε στο κομμάτι προπονητή, βασίσκε σε ένα αποτέλεσμα ουσιαστικά. Και αναγκάστηκε να πάει πίσω όλο τον προγραμματισμό και το βλέπουμε μπροστά μας πλέον να χάνει τον ένα βαθμό. Έλα, θα πάρει αυτό το προπονητή. Έχει γίνει λάθος. Αυτός τώρα είναι σαν το Χίτλερ, έχει ένα ύφος. Ποιος? Αυτός ο προπονητής. Είναι λίγο μπλαζέ. Λέει μπλαζέ, ήρωνας. Ναι, ναι. Κάτσε, δεν τον είδαμε. Φαίνεται η μάπα του. Ήταν ο Λίμπρεξ. Να, αυτό που σας άκουγα χθες στο σχολείο. Αυτός ήταν ήρωνας. Και ο Αντώνης ο Γεωργιάδης. Δεν τον ξέρω τον Γεωργιάδη. Ο Λίμπρεξ ήταν. Ένας με ακεφάλισσα του κόκκινου ήταν ο Αντώνης Γεωργιάδης. Δεν τον έχουμε δει. Πάντως το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ήταν ανενεργός. Δεν είχε παραστάσεις, δεν είχε ενέργεια αν θέλεις προπονητή που μπορεί να μπει να δουλέψει άμεσα. Θα χρειαστεί χρόνο για αυτός. Βράσι. Ο Άρης δεν χρειάζεται προπονητή. Λέω ταπεινή άποψη. Προπονητής χρειάζεται ο Άρης προπονητή να μάθει ξανά την ομάδα αυτή τη στιγμή. Ξέρει που έρχεται αυτός. Αυτό δικό μου είναι το πιείς. Ξέρεις, γιατί παίζεις μου καλά. Ξέρεις που έρχεται αυτός. Ποιος? Ξέρει που έρχεται. Πώς δεν ξέρει. Ξέρει σε τι πρωτάθλημα έρχεται. Ξέρει σε τι μπορντέλο πρωτάθλημα έρχεται. Ξέρει σε τι χώρα έρχεται. Αυτό θα πάθει από τη Γερμανία έρχεται. Από πού έρχεται. Έχει να δουλέψει 5 χρόνια, θα ήταν κλεισμένο σε καραπίνο. Όχι, μέχρι το καλοκαίρι πότε ήταν, στο Μαγδεβούργο. Δεν έχει πιο Μαγδεβούργο, ρε. Ήταν στο Μαγδεβούργο. Τι Μαγδεβούργο. Μαγδεβούργο είχε. Αυτό ήταν κλεισμένο σε καμιά. Έχει έπαυλη εκεί πέρα επάνω. Έτρωγε τα κρουασάν του τα πρωινά. Αυτοί τρώνε οι Γερμαναλάδες. Έβλεπε τι ασχημογυναίκες εκεί με τα ποδάρια 47 νούμερο. Τι Γερμανίδες. Σαν το Χρούμπες, κάτι μούρες, κάτι ασχημογυναίκες. Δεν σ' αρέσει δηλαδή η επιλογή. Πριν το περίμενα να το βαφτίζουμε τώρα. Ήρθε αυτό ο άνθρωπο σε μια χώρα που λειτουργούν τα πάντα κτλ. Θα προσγειωθεί εδώ με τα αεροπλάνα αυτό εδώ πέρα. Πάμε μια χαρά, ρέκλα. Καλή φάσα. Ναι. Η ήλιο εδώ θα δει που δεν βλέπει πάνω. Χαλαρά θα πει εδώ. Αυτοί δεν έχουν και πολύ πολύ αμάνα απαιτήσει. Ναι. Μια χαρά θα κάτσω. Εγώ θα πάω, κάνω τον προπονητή. Εντάξει, γιατί ρε φίλε. Μια χαρά περάσει. Άμα δεν έχει απαιτήσει, θα το ληστέψει κανένα Σύριο στον δρόμο. Άσε ρε φύγε τώρα από εδώ πέρα. Γιατί στη Γερμανία δεν έχει. Φίλε, στη Γερμανία να πα να δει τι γίνεται. Σύριου, Αφγανού, Πακιστανού και Τούρκου. Ό,τι μπορεί. Κροάτε. Εδώ η μεγαλύτερη εκλογή είναι Έλληνε. Καλύτερα είναι Έλληνε. Και πρόσεξε, επειδή στη Γερμανία έχουν γυρίσει όλοι πολύ καλά. Έχουν πάρει και κομβικά στέκια οι Τούρκοι, οι Κροάτε. Έχουν δημιουργήσει και ο ένα έχει πάρει τον τζόγο, ο άλλο έχει πάρει τα ταξί, ο άλλο έχει πάρει την αγορά. Να ξέρεις, δεν είναι έτσι όπως τα λες χαχαχού χαχαχό. Όμορφα στη Γερμανία και εδώ είναι χάλια. Γερμανία. Ναι. Τι? Η Γερμανία είναι πλέον ένα πύργο τη Βαβέλ είναι. Ναι. Άσχετα τώρα τι βγαίνει προς τα έξω. Το κράτος απλά λειτουργεί σωστά. Βγάλαν καλά Γερμανόλα από τις τράπεζες για να πάρει τον Τούρκο μέσα. Ρε. Αυτή είναι η διαφορά με εμάς. Ότι το κράτος τους λειτουργεί άψογα. Έχουν κράτος. Τιμωρούνται όλοι. Έχουν κράτος. Παρέχει το κράτος τα πάντα. Αλλά μην νομίζω ότι θα είναι πάει αυτό τώρα στην Ελλάδα εδώ πέρα. Του κάνουν κανένα 2-0-3. Τι νομίζει, θα του κάνουν κανένα 2-0-3-4. Δεν πάρει χαμπάρι αυτό το. Αυτό είναι πλάκα, κάτι. Δεν σε γεμίσει το μάτι. Τι να με γεμίσει το μάτι. Εγώ να πω την ταπεινή μου άποψη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έπρεπε να πάρει προπονητή έτοιμο να ξέρει τα πάντα. Και για τον Άρη και για την ομάδα και του παίχτε. Δεν ξέρω, Έλληνα θα ήταν ξένο που έχει δουλέψει εδώ. Και πού να τον πάρει τον Άρη, Κουλιανέ. Συνεξάδα. Την αέρα, αύρα είναι τα πάρει στην Εξάδα. Αύρα, αλλά αυτό είναι ο στόχο του Άρη. Να μπει στην Εξάδα. Να πάει στην Εξάδα. Ναι, να βγει ξανά Ευρώπη, να παίξει. Τι να... Ευρώπη, να κάπου στο πρωτάθλημα να τον πάει. Όλοι φασαρίες. Και αυτό ένα στόχο. Ναι. Είναι και αυτό ένα στόχο. Εσεί κάνατε με τη διαιτησία και την Ξάρτη, τη βγάλατε διπλό. Εμεί πάλι εμεί τα κάνουμε. Μια χαρά τα κάνουμε. Εγώ ρε φίλα σου πω κάτι καθαρά γονιστικά και κλείνουμε αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί πήρατε την Ξάρτη. Τα είπατε. Φέρε μου τον Ολυμπιακό όπω είναι τώρα, όπω είμαι κι εγώ. Σε 5 ματ με ξέρει τι και βάρ. Ναι. Τρία μάσα τον πάρω, ένα χ θα με πάρει και καμιά ήττα κατά λάθος θα κάνω. Λες. Δεν τον φοβάμαι αγωνιστικά. Καθόλου. Δεν τον φοβάσαι. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Τα υπόλοιπα, τα σούξου μουξου φοβάμαι. Τόσο απλά να δηλαδή, δηλαδή τελειώνουμε το μισάωρο. Τελειώνουμε. Στην μπάλα επάνω ο Κουλιανέος είναι φωτοβολίδα, δεν φοβάται καν ο Ολυμπιακό. Όχι, δεν τον φοβάμαι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται δεν τον φοβάμαι. Τελείως. Τα άλλα, τα παρελκόμενα φοβάσαι τα άλλα. Τι να κάνω. Τη Λάρισα την είδε, α πούμε. Τη Λάρισα την είδε, μια χαρά είναι. Με κάτσε και με Ουάρντα είναι σαν να έχει τσάβει και η Νέσσα στα χαφ. Μ' αρέσει. Δεν παίξουμε εσά. Δεν παίζουμε εμάς. Φιλικό για δε. Δεν ξέρω φιλικό. Άγια, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Για εσένα που θες να μας ακούσεις και από το ίντερνετ, αλλά φοβάσαι μη καταναλώσεις τα data σου από το κινητό σας. Έχω λύσει. WindOne, ένα πρόγραμμα που σου προσφέρει πραγματικά απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ. Και αν τα χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, μπορείς να ενεργοποιήσεις ένα πακέτο Unlimited GP για μια εβδομάδα ακόμα και για μια μέρα αν θέλεις βεβαίως. Και το WindOne δεν σταματά εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά πολλά ακόμα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 13800. Πολύ καλό φαγητό, όχι απλά καλό φαγητό αυτούς τους δύο μήνες. Η απάντηση είναι μία και λέγεται Λατεράς. Όλο τον Οκτώβριο και όλο τον Νοέμβριο στο Λατεράς θα έχει πολύτικη κουζίνα.
αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας γυρίσουν πολύ το χρόνο πίσω, τότε που τριγυνούσατε γύρω από την ποδιά της γιαγιάκας σας για ντολμαδάκια, για λατζί, για τάς και μπαπ, για γιουβαρλά, για ανατολίτικα. Πασάδες θα είμαστε λοιπόν όλο αυτό το δίμηνο. Έχουμε και κούτρα, ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα, ένα ψυκτικό. Και βεβαίως μπορούμε να απολαύσουμε την πολύτικη κουζίνα στο εστιατόριο Λατεράς του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Rap and cool με Καζαμπάκα πάντοτε εδώ στα Πλήκτρα. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο να πούμε σήμερα 9 του Οκτώβρη. Είμαστε στα νέα του Άρη, πιάσαμε λίγο Τσεκεβάρα, πιάσαμε λίγο Τζον Λένον. Τσεκεβάρα ήταν. Ναι. Άντε παλιά, άσο, ναι, δεν Τσεκεβάρα, θέλω να πω. Τσεκεβάρα, για να βάλουμε τα πράγματα. Ήταν επαγγελματίας, ναι. Δολοφόνος, ναι. Επαναστάτης. Επαναστάτης. Λες τάπαινε από τη CIA, FBI και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, FBI, CIA. Όπου γινόταν επανάσταση, πήγαινε, τάπαινε τον Ένικ τον αδική, γιατί ο Ένικ μέχρι το καλοκαίρι ήταν προπονητής στο Μαγδεβούργο. Εντάξει, το Μαγδεβούργο ήταν όμως. Απλά δεν είχε πολλά χρόνια. Άμα ήταν να πάρουν από τρίτη εθνική, ας πέραν το Σούλη Παπαδόπουλο που τον ξέρουν κιόλας. Έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή τα μούτα δεν σε κάνουν. Βοηθός Β' Εθνική ήτανε. Ναι, βοηθός Β' Εθνική Γερμανίας. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Regional League είναι. Για ας πάρουν τον πρόσφυγα. Ποιο πρόσφυγα? Το Παρακριτόπουλο, το φίλο. Τι πράγμα είσαι. Τι διαφορά. Παρακριτόπουλο, πού το θυμήθηκες. Δύο πρόσφυγες, τι διαφορά έχει. Δύο λοιπόν, ηλικία έχουν. Σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε λίγο τον Άρη, 3 ώρα έχει ένα φιλικό για να τελειώσουμε με τους κοινόμαυρους. Με τον Απόλλων Λάρισας στον Εύωσμο. 4-2. Ή 2-4. 4-2. Θα χάσει, θα κερδίσει. Απόλλων Λάρισας. Ναι. Απόλλων Λάρισας είναι η ομάδα που λέει ο Κούγιας ότι είναι βρώμικη. Ναι. Στον Εύωσμο κιόλας. Τώρα με βάζει σε πονηράδες πρωί. Θα το δω, κάτσε να, άμα να, παίζετε, να το παίξουμε. Να το ψάξω. Με τον Απόλλων Λάρισας. Υπάρχει βεβαίως κάλυψη και ραδιοφωνική αλλά και τηλεοπτική. Δεν έπαιζε με τον Τουρσουνίδη το προπό ή την Πρωτότευρο καλύτερα. Θα παίξει με τη Λάρισα τον Απόλλων. Τι πράγμα είσαι, ρε Βαλκάνη. Βρε Βαλκάνη. Ναι, αλήθεια είναι ότι ο Απόλλων Λάρισας δεν μας τα λέει καλά εδώ και μερικά χρόνια. Έτσι. Δεν νομίζω να το έχουν πάντως. Όχι, δεν πρέπει να το έχουν. Πού να το παίξουμε αυτό 4-2. Δεν το βρίσκω πουθενά. Δεν έχει πουθενά. Λοιπόν, τι το κάνουν τότε για το φιλικό. Το κάνουν για να δουν παίχτες, να δοκιμάσουν πράγματα. Λοιπόν, ο Τσε Γεβάρα πάντως, φιλαράκι μου, ήταν προσωπικότητα. Δεν είναι έτσι πως θα λες εσύ. Γιατρός ήταν στο επάγγελμα. Τι έδωσε γιατρός, τώρα εσύ την ελέγχεις. Εντάξει. Σιγά τον γιατρό. Ναι. Οδοντίας, σφραγίσματα έκανε. Σιγά. Γιατρός ήταν. Γιατρός είναι αυτός που γιατρός, γιατρός ήταν. Βράσε με τώρα. Μορφωμένος ήταν. Τι ήτανε? Μορφωμένος. Τι μόνο, τη μάπα του την είδε. Την είδα, τι σημαίνει. Μάπα, εσύ, εσύ από τη μάπα βγάζεις απόρρισμα. Επαγγελματίας δολοφόνος ήταν ο Τσε Γεβάρα. Τον κάνανε κομμουνιστές ήρωα. Επειδή τον κάνανε κομμουνιστές ήρωα, πρέπει να το δεχτώ κι εγώ. Όχι, μην το δέχεσαι, λοιπόν, αλλά δεν είναι έτσι πως θα λες. Καλημέρα Νικόλα, ο διπλανός σου πάλι με την Ξάνθη τα έχει. Όσες προβλέψεις κάνει για την Αοξάρα έχει πέσει έξω. Να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, λέει. Τέλος πάντων, τα καλά τα κρατάω για εδώ για την πάρτι μου. Ξάνθη. Έχει διασύρει, Ξάνθη, βέβαια. Τι έχει διασύρει. Ξάνθη, φίλεξε τι κάνει. Τι έχει βγάλει διπλό στην ΑΕΚ. Ναι. Διπλό στον Πανέκο. Ναι. Διπλό στον Πανετολικό. Και διπλό στην Ξάνθη με τον Μπάουκ θα βγάλει. Τώρα θα χάσει και από τον Άρη. Δηλαδή δεν βγάλει το πόρισμα. Και από τον Άρη και από τον Μπάουκ θα χάσει. Μάλιστα. Ξάνθη. Γιατί πώς συνδέεται αυτό ότι χάνει και από τον Άρη και τον Μπάουκ ενώ εγώ και καλά σήμερα τα λεγόμενά σου είναι φιλενάδα. Άμα η Ξάνθη ήταν τόσο καλή, γιατί πάνε 200 άτομα και τη βλέπουν ρεξί, και εσύ που στέλνει το μήνυμα. Τι, αν είναι για την Ξάνθη. Αυτό το ξύπνιο που στέλνει το μήνυμα. Τον Αναστάση. Αφού είναι τόσο καλή, γιατί πάνε 100 άτομα και τη βλέπουν και 200 η Ξάνθη. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Γιατί προφανώς δεν του εμπνέει το υπάρχον καθεστώς. Άμα δεν εμπνέει εσά το καθεστώ, θα εμπνέει εμένα το καθεστώ. Δεν τον εμπνέει. Καλημέρα ο Τσίλι μα στέλνει ένα μηνυματάκι. Ποιο είναι ο Τσίλι. Τσίλι, ναι. Τι είναι, μπακαρικό είναι. Ο Βασίλης ο πρώην Καραφλομπίλ μου λέει δύο θεματάκια λέει. Πρώτον, επικρατές προπονητής Super League για αποχώρηση είναι ο Ένικ πριν καν ακόμα αναλάβει. Λέει, είναι θέμα αυτό. Λέει δηλαδή ο φίλος μας ο Καραφλομπίλ ότι παρότι έρχεται τώρα προπονητής Παρασκευή για τον Άρη, αν θα κάνει 2-3 μαζεμένα αποτελέσματα στραβά, πάλι αυτό θα έχουν λέει. Πώς δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν. Λοιπόν, πόσο χειρότερα τον πάει τον Άρη. Ξαδερφάκι του τριπλοσάγωνου παίζει στον Απόλλο Λάρισας. Πάρτουν κανένα τηλέφωνο. Ποιος ξαδερφάκι, μας φέρνει τα σταφύλια και τα. Ναι. Ξαδερφάκι. Και ας μας πει άμα το κάνανε. Και δεύτερον, η Γερμανία έχει ελειωθεί και σαν κράτος, Νίκο. Εγώ ξέρω για τα υπόλοιπα, γιατί ο Κωνσταντίνος μου θεοποιεί κάποιες χώρες, γιατί γυρίζω. Να τώρα θα πάω πάλι από αυτό το μήνα έξω λίγο να πάρω μια αύρα Ευρώπη. Πού θα πας? Βέλγιο, Γαλλία. Τι να κάνεις τι. Βόλτα εδώ και ένα μάτς. Θα πάω να δω ένα παιχνίδι. Βόλτα θα πας. Ναι, εδώ ποιος θα κάτσει. Εσύ. Μόνο. Μόνο, όχι ρε. Είναι το τρίμερο που έχει Αγίου Δημητρίου, Αγίου Διάμεσα και Αγίου 28. Ναι, 26, 27, 28. Δεν θα λύσω. Δεν θα λύσω καθόλου. Ναι, μην αγχώνεσαι. Τα έχω κανονίσει. Και... αλλά μην νομίζω ότι στην Ευρώπη είναι όλα μια χαρά. Λειτουργούν ρολόι και εδώ σε Ελλάδα είναι το μπάχαλο. Μοντέλο δεν υπάρχει. Είναι τόσο. Απλά το κράτος λειτουργεί σοβαρά σε κάποια κομικά θέματα. Οι παροχές είναι καλύτερες, σαφώς. Εδώ έχουμε ένα θέμα με την απονομή δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πεθαίνει ο άλλος η χείρα μετά 3 χρόνια. Πεθαίνει
αυτή και μετά παίρνει σύνταξη. Άσε, καημένε. Η Γερμανία λέει έχει αλλοιωθεί πολύ. Ο Καραφλομπίλ είναι στο Μόναχο και μα τα λέει τώρα. Ναι, α γυρίσει πίσω. Η αστυνομία ούτε που πλησιάζει. Έχουμε χαμό από κόκκινα σπίτια, ταξιτζίδε, καζίνο, γίνεται διακίνηση. Το ξέρω, φίλε, τι γίνεται. Ξέρω ότι οι Κροάτε έχουν πάρει τη μία μπάντα. Ξέρω ότι οι Πακιστάνοι έχουν πάρει. Που δουλεύει ο φίλο. Στο Μόναχο. Α γυρίσει πίσω. Ναι, αλλά πληρώνεται καλά. Εκεί υπάρχουν. Και τότε να βγάλει την τσιμουδιά. Στο Oktoberfest λέει γίνονται χιλιάδες, λέει, τέλος πάντων, βανδαλισμοί. Ναι. Χιλιάδες όμως, ναι, επεισόδια. Ναι, ναι. Και όταν καλείται η αστυνομία να πάει, πηγαίνει την επόμενη μέρα, λέει. Καλή βιτρίνα, αλλά το περιεχόμενο και εδώ στη Γερμανία έχει βρωμήσει, λέει. Έλα πίσω, ρε μάγκα. Φίλε, εκεί παίρνει λεφτά. Έλα. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει αγορά. Τσιμουδιά τότε. Σεβασμός εκεί που σε ταΐζουν. Γερμανία, πολύ χάλια. Ήμουν 7 χρόνια και έφυγα τρέχοντας. Άλλος εδώ, Ηλίας. Γι' αυτό σου λέω πώς μετά. Ήρθε πάλι πίσω εδώ. Εντάξει, ας κάτσε εδώ. Ναι. Εδώ, αν λύσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το κράτος θα πρέπει να βοηθάει τον πολίτη για να βελτιωθεί η σχέση μας. Και μην μας τα παίρνει. Τι να μην τα παίρνει, μωρέ, τώρα, αφού τέτοια σχέση έχει. Εδώ τώρα μπαλώνεται για το βρωμομετρό. Θα ρίξει και το πρόβλημα του μετρό. Αφού είναι θέμα με τα αρχαία. Πού θα τα πάρουμε, πού θα τα βάλουμε. Τα αρχαία είναι θέμα, ποιο θα οικονομήσει εκεί, εργολάβει. Άστο τώρα το θέμα τώρα με τα αρχαία. Εδώ παίρνω το μέρος των κομμουνιστών που λένε ότι εδώ. Α, εδώ είμαστε με τους κομμουνιστές. Αυτή τη λέξη, άμα δεν την πεις μια μέρα, φίλε, εγώ θα βγάλω κοσάρκο εδώ. Έχουν δίκιο οι κομμουνιστές. Εδώ έχουν. Έχουν δίκιο. Με τα αρχαία βρωμάει εδώ. Κύριε Ζέρβα, καλημέρα. Καλημέρα, δήμαρχε της καρδιάς μας. Πες τα, Κωνσταντίνε, εδώ στηρίξαμε. Ναι. Σε κατηγορούν ότι είσαι φίλος με τους εργολάβους και ότι αυτό λένε οι κομμουνιστές. Εγώ λένε δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ. Βγάλε την άκρη γιατί γίνεται κριτική με τα αρχαία. Καλημέρα, ψυχούλες μου. Όλα τα λέμε εμείς. Δεν έχουμε κολλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ φίλοι. Κατηγορούν οι κομμουνισταρέοι ότι έχεις φίλους με, πώς το λένε, έχεις φίλους εργολάβους και ιστορίες και τα λοιπά. Έτσι λένε οι κομμουνισταρέοι. Απ' την άλλη μεριά. Αγαπητέ μας κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Κωνσταντίνε μας. Έτσι που, μας. Τον έχουμε. Εδώ στηρίξαμε Ζέρβα εμείς, έτσι να τα λέμε. Αλλά είμαστε free radio και τα λέμε όλα. Στηρίξαμε. Ναι, στηρίξαμε. Άμα στηρίξαμε, δεν ήταν πάω, δεν το στηρίζαμε. Τι πράγμα είσαι. Άμα ήταν αρκιανό ο Ζέρβα, τώρα ποδοκαθαριστή θα ήταν. Καλημέρα, Ξάνθη. Κάθε χρόνο πάει καλά και μετά κάνει γκέλες. Για λίγο δεν έπεσε. Μακάρι να τερματίσει εκεί που είναι, αλλά δύσκολο. Η Ξάνθη αποκλείεται να τερματίσει εκεί ψηλά. Ξάνθη τώρα θα αρχίσει. Εξάδα, ναι. Η Ξάνθη αρχίζει να κορομάει τώρα. Άιτε τώρα, η Ξάνθη. Ραπ και κούλ, σα φαντάζομαι να παρουσιάζετε εκπομπή κουτσομπολίση. Εκεί θα σπάσει τα μηχανάκια τη τηλεθέαση. Ο Ραπ θα κράσει του πάντε και ο κούλ θα λέει μη. Θα είστε πρώτοι με διαφορά ο Μουσάτ 21. Που να τολμήσουν να δώσουν. Που να τολμήσουν αυτοί οι φλόροι να δώσουν. Οι φλωροσκηνοθέτες της κουλτούρας τώρα. Χάσε τώρα. Το Γιαβρά του δώσανε και εκείνη την ταινία. Τον Τεγκινή εκείνο το Βαρουφάκι. Βαρουφάκι. Ίδιος ο Τεγκινή, ρε παγκάτσε. Ο Τεγκινή, ο Βαρουφάκι. Τι χρηματοδοτήσανε τώρα οι κομμουνισταρέοι να πούμε την ταινία. Πάθη στην ταινία του Γιαβράλε. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Πάμε λίγο στο θέμα του Βαρ. Αν μην με κάνεις τώρα. Όχι, όχι, πρέπει να πάθουμε και άμα ξέρουνε, το πάω. Ξέρουνε, ο Πάο. Όχι. Για ποιο λόγο, πόσο κοστίζει η γραμμή, για ποιο λόγο, πόσο στήθηκε όλο το κόνσεπτ εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε 2-3 πράγματα. Πες τα σύνδε. Όχι, θέλω να τα πω. Η γραμμή που δεν έχουμε, γιατί δεν πρέπει να έχουμε ούτε τις γραμμές της Νόβα, γιατί είναι κόντρα στη FIFA. Δεν το θέλει αυτό η FIFA. Η FIFA θέλει και η UEFA θέλει τη γραμμή του VAR. Ούτε του Πάο TV, ούτε του Νόβα. Η γραμμή αυτή για να τοποθετηθεί στο VAR, πόσο λες να κοστίζει. Το δικό μας. Ναι, γενικώς. Πόσο. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τι μου λες. Ναι. Ναι. Ήταν μέσα στο κόνσεπτ της εγκατάστασης. Θέλει ο Μαρινάκης, δεν ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης θέλει. Ας πάρουν από ένα εκατομμύριο. Φωνάζει. Η ΑΕΚ ουρλιάζει. Αχ, με αυτό το VAR. Ναι. Η ΑΕΚ ουρλιάζει τελευταία και δεν ξέρω γιατί. Και ο Ολυμπιακός ουρλιάζει να μην έχουμε ξένους και VAR. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει VAR. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι λες. Τι λέω. Δεν το λέω εγώ, το λέει η πραγματικότητα. Δεδομένα. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ TV, δηλαδή δίκαια η αναμετάδοση που. Για χαρά, τι. ΠΑΟΚ TV είναι και πάλι μετάδοση γίνεται από το Σφυρόπουλο, ρε φίλε. Ο Σφυρόπουλος. Σφυρόπουλος. Ποιο τον πληρώνει το Σφυρόπουλο. Πάει ΠΑΟΚ. Τι θα πει, ανάποδα θα πει. Εντάξει, άλλο όμως να σου πω εγώ. Για να στηθεί το VAR, πρόσεξε τι γίνει. Στην Ισπανία, α πούμε, κόστησε 6-7 εκατομμύρια γιατί υπήρχαν υποδομές και πλήρωσαν οι χορηγοί πολλά χρήματα. Τώρα εδώ χορηγούς έχουμε. Όχι. Γιατί εδώ πλήρωσε το κράτος και δεν πλήρωσε 6-7. Πλήρωσε 14 εκατομμύρια. Το κράτος. Θέλει να δώσει και άλλα 4. Θέλει άλλα 4. Τα βρίσκει στα 4 εκατομμύρια έτσι αέρα πατέρα για να βάλει μια γραμμή. Άμα δοθούν προμήθειες και μίζες, μια χαρά θα δίνουν. Α, τα βρίσκει με αυτού. Άμα δεν έχει μίζα, α πούμε, το κόλπο. Άρα για αυτή τη γραμμή ψάχνουμε 4 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε κίνητρο και μίζες για να δοθεί. Έλα, ρε Κωνσταντίνε τώρα. Δηλαδή τώρα σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι δυνατόν κίνητρο και μίζες για να βάλουμε τη γραμμή. Άμα δεν δώσει μίζα, τα 4 εκατομμύρια γίνουν 7. Ναι, εγώ σου λέω πώς θα μπει αυτή η γραμμή με 4 μίζα, ρε φίλε. Με μίζα θα πει. Θα δώσει μια εργασία, θα πάρει μίζα ο άλλος και θα τη δώσει. Και μάλιστα να πούμε ότι το σύστημα VAR δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη γραμμή που βγάζει ενίοτε η Nova και αυτή τη γραμμή που βγάζει το PAOK TV. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει η Nova ότι είναι offside και το σύστημα VAR σου βγάλει ότι δεν είναι offside. Τα μάτια σου τι λένε.
Ναι, αυτή τη στιγμή με τα μάτια βγάζουν οι διαιτητές αν είναι ή δεν είναι offside. Άμα το πάρει ναι. στην ίδια ευθεία. Κάτσε, κάνω κομπογιανίτη με την τεχνολογία, ρε φίλε. Βάλε τη γραμμή να σου δείξει ότι είναι 0,01 εκατοστό μπροστά, όπως γίνεται στην Αγγλία και σου βάζει. Εγώ ξέρω ποιο θα παίρνα στι γραμμέ. Του μπανιστριτζίδε. Α, είναι καλή αυτή. Θα πήγαινα στο σέιφ σου απάνω. Ποιο κάνει μάτι, έλα εδώ. Τι δουλειά κάνει, φούρνταρι. Γιατί κάνει μάτι, μ' αρέσει. Στο βαρ να δει. Έλα εδώ, αγόρι μου, εσύ. Τη λεπτομέρεια. Ναι, ναι, προεξέχει. Κάνα σοφαλό, προεξέχει κανένα κατητή. Θα έπαιρνα τον Καντίνα, τον παλιό τερματοφύλακα του Άρη. Καλημέρα, Καντίνα, φιλαράκι, με παίρνει στι εκπομπέ. Τα λέμε. Πανιστήριτζη μεγάλο. Χάλωσε. Βέβαια. Τι έπαιρνε. Ίδιο δωμάτιο με το Μηταλά. Και τι κάνανε. Βλέπανε εκεί. Τι να κάνανε. Κρεμαστήκαν από τον πρώτο, δεύτερο όνομα στον πρώτο ναι, για να δουν ένα ζευγάρι. Καλά κάνανε. Ο συγχωρεμένο ο πατέρα μου, ο Καντίνα και ο Λουκανίδη. Πολύ καλά κάνανε. Εξαιρετικά παιδιά. Πείματα. Πείματα, είναι ζωγραφιές. Ζωγραφιές. Λοιπόν, η πρακτική λοιπόν αυτή με τις γραμμές ναι. απαγορεύεται. Και μην λέει ο Καντήρας, μην με διαψεύδει ναι. ότι έδινε γουδιά. Κάτσε ρε φίλε, εσύ νέος δεν έκανες τρέλες, λέει να μην κάνω τα παιδιά. Δεν διαψεύδω. Ναι, δεν διαψεύδω. Δεν διαψεύδω. Ποια έχεις κάνει πανηστήριση. Εγώ αν έχω. Για πες, για πες. Πολλά. Έχεις κάνει πανηστήριση. Βέβαια. Ποιο ήταν το πιο πετυχημένο μανιστήρι και μέχρι πού έφτασε δηλαδή το μάτι. Μέχρι πού έφτασε το μάτι, ναι. μέχρι την κλειδαρότρυπα. Κλειδαρότρυπα, τα είδε όλα όμως. Όλα. Που τι έβλεπες ρε Μπαγάσα, θες να το πούμε σε όχι, θα μας κλείσει ο Ανδρώνης. Θα μας κλείσει ο Ανδρώνης. Εντάξει, μπανιστηράκι έχουμε κάνει όλοι οι καθενείωτε. Έλα, δεν ξέρεις τους καθώς πρέπει είναι ο Δημοκράτες τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Τι καθώς πρέπει, εδώ μια παρέα μας κουβεντιάζει. Να τα το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν. Τι ηλικία τουλάχιστον το έκανε στον πανιστήρι. Στην εφηβεία τότε που τρυπούσε τείχους, τι έκανε, γεωτρύπανο. Και πρόσφατα έχω κάνει. Και πρόσφατα, αλλά. Αλλά με πάρουν στο. Γιατί το λέω τώρα, με πάρουν στο βαρ, ρε κοστί. Σε πάρω στο βαρ. Ξέρεις το βαρ εκεί για να σε πάρουν συμμετοχή και χιλιαρικάκι. Να παίρνει τηλέφωνο ο Σαβίδης, ο Καράπαπας, να λέει. Εσένα, μα βάλουμε στο βαρ, τελειώσαμε. Ραπ ήταν ή δεν ήταν. Και αν του κάνει δύο ώρε εκπομπή, αν ήταν ή δεν ήταν. Εσύ, άσε, θα βγει. Και εγώ σαν τίμη, α πούμε, να του πω πάρε με μια Πόρσε να σου πω. Ένα κλασικό, με περιμένει, θα σου πω που πάει η γραμμή. Όχι ότι κάνουν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με το βαρ, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Όχι, είναι σημαντικό. Φτάνει, μωρέ τώρα. Είναι σημαντικό. Θα τα πει ο Κανελάκη μετά. Αφού Κανελάκη δεν κάνει. Στον έπαρχο θα τα πει, στον Ακαδά. Στον Ακαδά, αφού δεν κάνει. Λοιπόν, και το ξαναλέω, αυτά τα λεφτά εδώ τα έβαλε το κράτο 14 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά, όχι. Τι φτάνει, αυτά είναι τα σοβαρά, ρε. Τι φτάνει. Το κράτο 14 εκατομμύρια. 14 εκατομμύρια. Εδώ φάγατε και τι πέτρε από την Ελλάδα τώρα, τα 14 εκατομμύρια σε πείραξαν. Ναι, επειδή δεν έχουμε να φάμε ούτε πέτρε, βρίσκουμε 14 για τον βαρ. Θα μα δώσουν οι σύμμαχοι, μη θα μα δώσουν οι σύμμαχοι. Θα του χρωστάμε μετά. Αυτό είναι το θέμα για την Ελλάδα. Όσα θα πάρει από το Βοσκόπουλο η εφορία, θα πάρουν και οι σύμμαχοι από εμά. Έλα. Α, έτσι λε. Θα του χρωστάμε πάπυρο δηλαδή. 8 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία, Βοσκόπουλο. Κύριο. Φαγώθηκε με τον Βοσκόπουλο. Εδώ έχουμε θέματα σοβαρά. Τι σοβαρό, το βάρι σοβαρό θέμα. Το πιο σοβαρό για το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό που μπορεί να γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα. Και ήδη έχει γλιτώσει. Ήδη έχει γλιτώσει. Στέλνει δύο γομπάρια εκεί, λέει το διαιτητή στο βάρ, κοιτάξτε, δε αυτό που θέλω εγώ. Ναι. Πάρει και 10 εκατοστάρια. Άρα να μην το κάνουμε το βάρ, δεν χρειάζεται. Γιατί να βάλω δύο γομάρια. Θα το αλλοιώσετε πάλι. Άμα είναι να βάλω γομάρια, δεν χρειάζεται να πάρω και το βάρ. Το θέμα είναι το βάρ να δίνει κατευθείαν γραμμή και σου λέει άκου, είναι φίλε, 2,5 εκατοστά άκου, πίσω. Φίλε, η μπράβη νύχτα δεν υπάρχει. Κάπου πρέπει να δουλέψει. Το ποδόσφαιρο είναι ένα καλό κομμάτι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λες ότι εκεί να εισχωρήσουν. Βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Που η νύχτα δεν πουλάει. Α πάρω καμιά μεταγραφή προ τα έξω. Ξέρω εγώ. Έχει άλλα γομάρια. Πρέπει να απαντήσω και εδώ θα το σταματήσω. 30 χρόνια λέει στην Αλφα Εθνική και κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια απομακρύναν τους φιλάθλους από το γήπεδο. Λέει ο φίλος μας ο Ξανθιώτης, ο οποίος έχει επιχειρήματα. Εδώ ολόκληρος Παναϊκός και προχθές με την Ξάνθη δεν έκοψε ούτε 4.000 εισιτήρια. Φέτος που η ομάδα μας πάει τρένο κάθε Κυριακή θα έχει περισσότερο κόσμο. Πόσο κόσμο έχετε στην Ξάνθη, ρε. Εγώ θυμάμαι την Ξάνθη όταν βγήκε Super League, είχε γεμάτο το παλιό στο γήπεδο που χωρούσε 10-11.000. Βρεμαλιάγες τότε, τώρα ναι. Τι γίνεται. Ο Άρης φέτος δεν θα περάσει λέει από την Ξάνθη, πες στον διπλανό σου. Ναι. Γιατί απλά και μόνο το περσινό 7-2 δεν το ξεχάσαμε εδώ πάνω. Ναι. Έτσι του βάζαν γκολ, πήγε καλοκαίρι, κάναμε βουτιές και ο Άρης έβαζε γκολ στην Ξάνθη. Γιατί... στο Ζήφκοβιτς. Άσχημα τώρα. Άσε που φέτος έχουμε ναι. και ο Μαδάρα ναι. που μπορεί να δεχτεί 5 τέρματα, αλλά συνάμα να βάλει 6. Καλή επιτυχία, παιδες, σας ακούμε από την Ξάνθη. Μάλιστα. Καλημέρες και στην Στοχόλμη. Έτσι, καλημέρες και στην Στοχόλμη. Στο φιλαράκι μου τον Ακύλες. Φεύγουμε από το βαρ. Βάλαμε 2-3 πράγματα στην για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι. 4 χαρτιά για την γραμμή. Εντάξει. 4. Δώσε τα. Ναι. Ποιο θα τα δώσει. Λίγα. Λίγα 4 εκατομμύρια για μια γραμμή. Θα δώσουν οι 3 μεγάλοι. Ας τα δώσουν. Αφού οι άλλοι δεν θέλουν βαρ. Βγαίνει και λέει συνεχώς, παιδιά, το βαρ δεν το χρησιμοποιούμε καλά. Έλα, βρε, τώρα, ο Ολυμπιακός λέει πιο βαρ. Πιο λίγο κοστίζει ένας γορίλας. Ας κόβει και ας ράβει ο κοκαλιάς. Φτάνει ρε, κοιλιά κάναμε. Όχι, αυτά είναι τα σημαντικά. Δεν κάνουμε κοιλιά. Ο τίμιος κοιλιά ο Πάου. Με τον Βοσκόπουλο κάνουμε. Ο Πάου, με τον Βοσκόπουλο κάνουμε κοιλιά. Τι με νοιάζει εμένα ο Βοσκόπουλος τι κάναμε χρωστάει. Τι με νοιάζει, εδώ έχουμε την μπάλα καθημερινά. Ποια μπάλα έχεις, μωρέ. Αυτή δεν σχολιάζει. Ποια μπάλα, θα έρθει ο Βιερίνη ένα μήνα μας πρίξατε εξ αριστερά.
θα κάνει, θα αράνει. Ο Βιερίνια τώρα που είπε, για να πάμε λίγο σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Βιερίνια. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ. Γιατί? Γιατί ο Βιερίνια δεν θα ξαναπαίξει εκεί όπως δείχνουν τα πράγματα. Ναι, έχει τον Γιαννούλη. Γιατί? Έχει τον Γιαννούλη και ψάχνει τη ρεζέρβα του Γιαννούλη. Γιατί ο Βιερίνια θα παίξει έξω αριστερά. Και ποιο θα φάνε? Τι ποιο θα φάνε? Ποιο θα φάνε? Τι εννοεί ποιο θα φάνε? Άμα παίξει έξω αριστερά ο Βιερίνια, ποιο θα φάνε? Τον Μπίσερβα ή τον Μπέλκα? Τον Μπέλκα θα φάνε αρχικά. Και αν ο Μπίσερβα συνεχίζει να αντεφορμέ, όλοι οι ομάδες. Γιατί ο Μπέλκα φορμαρισμένο είναι? Όχι, αυτό σου λέω. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, αλλά δεν υπάρχει να φάνε. Σε μια ομάδα είναι 22 παίχτες. Όποιος είναι καλός παίζει, όποιος είναι καλός έχει το άλλο από πίσω. Ξέρεις τι βλέπω. Πώς είναι ο Πασχαλάκης ή τον Ζίβκοβιτς? Και τι είναι ο Ζίβκοβιτς, καλύτερος? Από τον Πασχαλάκη του τελευταίου δίμηνου καλύτερος. Τον είδε στην Τρίπολη τον Ζίβκοβιτς? Μια χαρά τον είδα. Εγώ δεν τον είδα καλά. Εσύ δεν τον είδε γιατί δεν είναι ξαθός με γαλάζια μάτια. Γι' αυτό δεν τον είδε. Δεν τον είδα καλά, ρε. Εγώ μια χαρά τον είδα και κάτι εξόδου εκεί έπιανε τα πουλιά. Ενώ ο Πασχαλάκης το τελευταίο δίμηνο έπιανε ούτε τα πουλιά έπιανε. Δεν είδα κάτι καλύτερο, αυτό θέλω να πω. Εγώ είδα όμως. Εσύ είδε γιατί. Να ρωτήσουμε 10 αν ήταν καλή. Εγώ είδα ηρεμία στην ομάδα. Ο Πασχαλάκης είναι που λένε. Τον γουστάρω κι εγώ, το ξέρεις. Είδες ηρεμία? Είδα ηρεμία στην ομάδα. Δεν είδα πανικό, δεν είδα πανικό, ρε παιδί μου. Δεν είδα πανικό. Είδα καλύτερη κυκλοφορία με τα πόδια του. Εύκολα φτιάχνετε, φτάνετε στον ουρανό ένα παίκτη, εύκολα τον πάτε στο υπόγειο. Εσύ εύκολα τους αποθεώνεις άμα τους γουστάρεις, εύκολα τους πας στα τάρταρα άμα δεν τους γουστάρεις. Εσύ. Όχι, δεν είναι ότι πει εγώ. Το καημένο το Λιμιό τον έχει ξεπατώσει. Ο κάνει ματσάρες τελευταία. Ναι. Ο Λιμιός τι ματσάρες? Μια γλυκιά κουβέντα για το Λιμιό. Τι γλυκιά κουβέντα? Τρεις ασίστ έχει δώσει δύο μάτς. Άσε ρε ασίστ και εγώ δίνα πάω στη γραμμή και κάνω μια σέντρα εκεί. Και ο Σαλπικίδης ασίστ έδινε. Αλλά βάζει και 17 γκολ ο Σάλπι. Ποιος? Δικός μου. Τώρα που σταμάτησε. Όχι, το εγώ μάλλον να. Πλάκα με κάνεις. Εγώ σκοτωνόμουν εδώ με τους ακροατές. Τι να σκοτωθείτε. 10, 11, 12. Υπάρχουν ακροατές που βρίζουν τους Αλμπιγκίδη και αποθεώνουν το Λιμιό. Ναι. Από πού να αυτοκτονήσουν? Με χάπια. Λοιπόν. Να, από πού να πέσουνε? Από τον Κρεμνό? Από πού να πέσουνε? Από πού να πέσουνε? Από το Λευκό Πύργο? Από, βρίζαν τον Σαλπικίδη και λένε το Λιμιό παιχταρά, τα βόδια αυτά, τα βόδια. 22 είναι ο Λιμιός. 122 είναι ο Λιμιός. Έχει να δώσει πολλά, γι' αυτό να πήρε και εθνική. Έχει να δώσει σέντρες. Έχει να δώσει ο Λιμιός. Ναι. Αν βελτιώσει και κάποια κομματάκια στο παιχνίδι, έχει να δώσει ο Λιμιός. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάντως ψάχνει αριστερό μπακ και ψάχνει και σέντερ φορ ψηλό. Ναι, γιατί? Γιατί θέλει ψηλό σέντερ φορ που έχει τον Μπρίγιοβιτς. Μπορεί να τον πα τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί αν μπορεί. Ναι, θέλει ένα ψηλό, λέμε, διαφορετικό στυλάκι. Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένο με αυτού που έχω, αλλά. Δεν τον κάνει δηλαδή. Θα χρειαστώ ακόμα ένα εργαλείο εκεί. Ναι. Για να είμαστε κομπλαδούρα. Άμα πάρετε σέντερφορ, ναι. Παλτό θα βγει. Μην πάρετε. Πάρετε χάφ. Πρέπει να έχουμε για λόγου αριθμητικού. Τι χάβρε. Χάβε εγώ 100 χάφ και άλλου χαφ. Δύο σέντερφορ δεν είναι. Επιστρέφω Μαωρίσιο. Δύο... Ναι, ωραία. Ένα τραυματίζει, ένα παίρνει κάρτε. Με ποιο θα παίξω? Θα κάνω αλχημίε. Άμα είναι μπαίνει στο αμάξιο ναι. Ζήκος με τον Πασχαλάκη, τρακάρουν στον δρόμο, ναι. Σπάνε τα πόδια και δεν έχουν τερματοφύλακα. Με αυτό το σκεπτικό. Εγώ είπα normal θέμα όμως, είπε σε extreme. Εγώ είπα να πάρει μια κάρτα ο ένας, ναι. Να αποβληθεί. Ναι. Ναι. Και ο άλλος θα έχει διάστρεμα. Ναι. Ναι. Δεν σου είπα να πάρουν το αυτοκίνητο. Για ένα να... μας δηλαδή. Ένα, το Γαϊτανίδη βάλε. Πάρτε από την ΚΑΠΑ 19, σου κάνει γκολ. Δηλαδή, αν παίζει πάω Ολυμπιακός, βάλω τον Γαϊτανίδη. Γιατί ξέρει τι θρασίμι είναι. Μαζί σου, εγώ γουστάρω. Τα Ελληνάκια τα στηρίζω και γιατί τα στηρίζω το... και μπαίνω ασπίδα στα Ελληνάκια. Ναι. Τον θάψατε τον Γαϊτανίδη και τον Λάμπρο για να βάλετε το Λιμιό να κάνει σέντρες, χαϊβάνια. Γιατί ρε φίλε, αυτοί που δεν παίζουν είναι καλύτεροι δηλαδή. Άντε φύγει από εδώ με το Λιμιό. Αν δεν έπαιζε καλά ο Λιμιό, θα μου μαζί σου. Γιατί δεν βάζει του άλλου. Αλλά ο Λιμιό παίζει καλά. Ο Λιμιό παίζει καλά, ρε. Παίζουν οι άλλοι με ένα μπακ. Τι με νοιάζει τι κάνω, ο Λιμιό παίζει καλά. Τι καλά παίζει. Ασίς βγάζει. Τι ασίς βγάζει. Επικίνδυνος είναι για τους αντίπαλους. Από πού είναι επικίνδυνος. Τι που είναι, οι κούρσες σου δεν πάρε είναι. Ένα γέρο... Με την ΑΕΚ δεν ήταν καλός. Κούρσες. Ναι. Πάρε ταξί, εσύ κάνει κούρσες. Άσε τώρα το τέτοιο. Με την ΑΕΚ δεν ήταν καλός. Δίνασή σου. Τρίπλα έχει να μπει μέσα. Το ίδιο μου τρίπλα έχει. Τρίχεσαι. Δεν περνάει τρίπλα. Τρίπλα έχει. Άμα του βάλω ένα φέρετρο στον μπαμπούλα, το περνάει σταματημένο. Δεν μου λε. Ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη για σένα. Ποιο. Πε μου, ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα. Ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ, θα σου βρω αδύνατο στοιχείο. Ο Μπίσεσβαρ και ο Βαλμπουενά. Αυτοί οι δύο είναι. Ωραία. Θα σου βρω αδύναμα στοιχεία και για του δύο. Τι σημαίνει ότι είναι βαλούτε. Σου πω ότι ο Βαλμπουενά δεν μπορεί μετά τα 60 κλατέρνει. Κλατέρ μετά τα 60 τρίπλα θα έχει. Το κάνουν. Έχει τρίπλα, ναι. Τρίπλα ναι. Σκοράρει εύκολα. Όχι. Όχι. Πέναντι βάζει. Πέναντι βάζει. Ναι. Μόνο πέναντι. Ένα με έναν έχει. Έχει. Ταχύτητα έχει. Ναι. Ωραία. Γκολ έχει. Ο Μπίζες Βαρέ έχει. Γκολ έχει όπως ο Λιμιός. Τι Λιμιός έχει γκολ. Έχει γκολ. Πότε έκανε γκολ ο Λιμιός. Ο Βαλμπουένα πότε έκανε εκτός από πέναλτι. Τι είπα πέναλτι. Πότε έβαλε γκολ εκτός από πέναλτι. Παίρνει δύο παραμάζωμα. Παίρνει δύο παραμάζωμα. Παίρνει παραμάζωμα ο Λιμιός κανένα. Βρε Σβάρ να πήρε όλη την άμυνα τσάικ. Μέσα σαν δίκτυα δεν έβαλε με τον άλλον. Α. Δεν μου λες ποιος είναι πιο, ποιος είναι πιο άτεχνος. Ο Λιμιός και ο Σαλπικίδης. Ο Σαλπικίδης. Ποιο άτεχνος είναι. Ναι, λίγο πόσα γκολ έκανε τον χρόνο. Μάγκας, είχε αίσθηση του γκολ. Έπαιζε σέντερ φόρ όμως. Πάρ το Λιμιό. Έπαιζε σέντερ φόρ όμως. Πάρ το Λιμιό, βάλ τον μπακ. Σέντερ φόρ έπαιζε. Λοιπόν, πριν μας διώξει ο Χολίτης, να πούμε εξενύχτη τέλος.
πολλά ακόμα άλλα δώρα. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες καλέστε στο 13800. Μπήκαμε στο τρίτο μιωράκι, rap and cool εδώ πέρα στο Μετρόπολης, 95 και 5, παρέα πάντοτε με Καζαμπάκα. Είχαμε πιάσει λίγο τα θέματα του ΠΑΟΚ, το που θέλει να κινηθεί, το πιάσαμε λίγο το Λιβιό. Το Βιερίνια το πιάσατε να το δείτε έκρηξη αν έχει. Αν μπορεί να κάνει. Βλέπουνε, κύριε Κωνσταντίνε. Να τον βάλουν έξω αριστερά, ας πούμε. Εκεί θα παίξει, εκεί τον δοκιμάζει ήδη. Με ανάποδο πόδι, δηλαδή να πάει σε κλειστούς χώρους. Σε κλειστούς χώρους γασού. Δεν είναι σίγουρο. Και να έχει και τον Γιαννούλη από πίσω να του ανήκει τους διαδρόμους. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πιάσει. Θα το δούμε. Αλλά, γιατί από αλλά πίσω, δουλεύετε ήδη εκεί. Από πίσω έχει μεγάλο διάδρομο ο Βιερίνια. Ναι. Στα 34 να φύγει. Αυτό ήταν ναι. Μια πετυχημένη συνταγή που το βλέπαμε πέρσι. Ναι. Να το δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Αν το βάλει σε επίθεση, ναι. Θα τον πιάσουν ένας. Ο στόπερ θα δύο. Αφήσουν τον Γιαννούλη. Ναι. Ο Γιαννούλης θα κάνει... όχι, θα βγάζει σέντρες. Ναι. Θα βάζει και γκολ πλέον. Θα βάζει γκολ ο Γιαννούλης. Ναι, θα μπαίνει και θα έχει καινο χώρο. Πώς θα έβαλε γκολ ο Γιαννούλης. Θα βάζει πλέον. Θα βάλει. Ναι, άμα έχει τον Βιερίνια να τον πιάνουμε δύο και δεν πιάνει κανένα τον Γιαννούλη. Αυτό σου λέει εκεί θα βγει. Σκοπό είναι να βγάλει κανένα χαφ. Να μπει στην τρύπα, ο φορ και τέτοιοι. Ο πλαϊνός, ο Λιμιός να βρει διάδρομο. Μα ήδη όπως βρίσκει. Έβλεπε ο Σαλπιγκίδης, έκανα τις έντρες ο Λίνο. Ναι. Πρώτο δοκάρι ο έξω από εδώ. Κάτσε να τον δεύτερο δούμε. Δοκάρι ο Σαλπιγκίδης, ότι τη σκουπίδια περνάγανε. Τα έβαζε μέσα. Ο Λιμιός δεν μέσα. Τα κάνει, τι να κάνουμε. Ο Λιμιός βγάζει έντρες. Α, για το Λιμιό μου λέμε. Μου λέμε Σαλπιγκίδης ναι, ναι. Τα παστέλωνε. Ναι, αλλά ο Σαλπιγκίδης ήταν φορ. Ο Λιμιός είναι εξτρέμ. Ο Σαλπιγκίδης ήταν φορ. Ναι. Μόνος του δεν έπαιξε. Εξτρέμ έπαιξε μόνος στον Παναθηναϊκό με τον Σισέ στην κορυφή. Ο, ναι. Ο Σαλπιγκίδης. Στον ΠΑΟΚ έπαιζε φορ. Πώς έπαιζε φορ, αφού στη γραμμή εγώ τον έβλεπα πολλές φορές. Μπορεί να έβγαινε ρε παιδί. Ο Κλάους δεν έπαιζε μπροστά. Ένα διάστημα έπαιζε και φορ. Ο Κλάους τι φορ. Πότε παίξατε. Σαλπιγκίδη φορ. 4-4-2 πότε παίξατε με Σαλπιγκίδη Κλάους. 4-3-3. Κανένα, άρα στη γραμμή ήταν. 4-3-3. Και αριστερά ήταν δεν θυμάμαι ποιο. 4-3-3. Ο Σαλπιγκίδη πήγαινε στη γραμμή, σέντραρε, ήταν. Ξέρω εγώ, αυτό άλλοι παίχτε όμω, αυτό σου λέω. Ένα ήταν φορ εξτρέμ και άλλο είναι εξτρέμ. Έπαιρνε ρε από το Σαλπιγκίδη. Ναι. Άμπαλο, ξάμπαλο έπαιρνε. Και από το Λιμιό παίρνε. Από το Λιμιό δεν παίρνε. Γιατί δεν παίρνε. Έχω πρώτο assist στην αίρεση πίσω από το Μίση. Πρέπει σε αυτά τη. Α, ιστορίες. Δεν μετράνε αυτά. Assist. Δεν μετράνε assist. Μετράει δηλαδή και τα γκολ που έβαλε ο Σβιντέρ και στην Άχτη να τα διαγράψουμε δι' τάδο ο Λιμιό. Δηλαδή τι assist. Έτσι καμιά... πάρε βάλε. Έχει καμιά τέχνη να τη στέλνει απάνω κατά τη μου έχει την ταχύτητα, έχει κίνηση στο χώρο πράγματα που μπορεί να μην φαίνονται στο έχει την πάσα τη σέντρα του Μάτο α πούμε. Έχει τη σέντρα του Γιαννούλη. Δεν την έχει. Έχει την ταχύτητα όμως που δεν την έχουν οι άλλοι. Πάμε με την Πατουλίδου να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Και το Μέση να σου φέρω, το Μέση να σου φέρω, θα μου βρεις στραβά πράγματα. Μου πεις δεν μαρκάρει, είναι θύρα γιατί δεν μπορεί να κάνει. Με κάνετε με το ζόρι παίκτη το Ολυμπιό και τον Καντουρί τώρα με το ζόρι. Δεν σ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Με αυτούς παίρνω πρωτάθλημα. 4 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια. Με αυτούς το παίρνω αίτητος. Με αυτούς με τον Ολυμπιό και τον Καντουρί. Αίτητος. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ομάδα Champions League θέλει να ετοιμάσει από τώρα ο Φερέρα. Είμαστε στο πρώτο. Να ετοιμάσει για τον χρόνο την ομάδα του Champions League. Ας πει κανένα γάλα χέμο πρωί-πρωί. Όχι, δεν το. Άσε τώρα που θέλετε, μιλάτε για Ευρώπη, ρε βλάχη να πούμε. Τώρα που μιλάμε για Ευρώπη, ναι. Γενικότερα. Α την Ευρώπη ισχύει. Γιατί για άλλους. Το θεματάκι για το εξωτερικό πούλησε, ναι. Να πούμε καταρχάς ναι. Ο Πασχαλάκης πήρε την θέση του Μπάρκα. Να δώσουμε και αυτή την είδηση. Τι είναι χθεσινό βραδινή στην Εθνική Ελλάδος. Έσπασε το δάχτυλο ο Μπάρκας. Έσπασε μάλλον το δάχτυλο. Θα μάθουμε σήμερα ακριβώς τι και πώς και πόσο θα απουσιάσει ο Μπάρκας. Και τη θέση του πήρε ο Πασχαλάκης. Ναι. Να πάει να ερεμήσει ο παλικάρι γιατί ακούει χίλια δυο χαζά. Πού παίζει η Εθνική. Στην Ιταλία τώρα. Παίζει και μετά παίζουμε με τη Βοσνία εδώ. Ποιο παίζει θα παίξει βασικό, όχι ο Πασχαλάκης. Ο Βλαχοδήμος υποθέτω. Δεύτερο ο Πασχαλάκης. Δεύτερο ο Πασχαλάκης. Η Τούνη θα πάει στο μπάτζ. Ποια Τούνη αφού το διατήρε το παιδί τότε. Το τυρανάτε και αυτό να και την Τούνη τώρα. Δηλαδή σε παρακαλώ. Γιατί αφού βγήκε και είπε ότι δεν έχω θέματα. Να ρωτήσετε. Ποια? Το τρίτο πρόσωπο. Α τώρα ήρθε ο Μαριάννη εχθέ. Ποιο τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο θα πει την αλήθεια. Ούτε ο ένα θα το πει το άλλο. Εννοεί δηλαδή η πρώην του Πασχαλάκη. Αυτή θα πει την αλήθεια. Ωραία. Το τρίτο πρόσωπο. Ας και το κινητό. Α τώρα. Πάτε βγάλε. Μπορεί να ήταν άλλη. Μπορεί να μην ήταν η Τούνη. Φρε, τελείωνε τώρα. Δηλαδή δημιουργούμε τώρα θέματα και στην τελική να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Α κάνω την κουστάρα του Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκη δεν έχει δώσει δικαίωμα. Θα πω εγώ σε κρεβατοκάμαρα τι κάνει. Α κάνω την κουστάρα του. Θα μπει. Όχι δεν θέλω να πω κάτι. Δημόσιο πρόσωπο θα μπει. Δημόσιο πρόσωπο αν δεν έχουμε παρενέργεια στην ομάδα. Δεν επηρεάζει το κλαμπ. Γιατί θα πω όσο σπίτι. Για να πούμε γι' αυτό. Ωραία, γι' αυτό έκατσε και στον πάγο να ερεμήσει το παιδί τώρα λίγο. Ο Ζήφκοβιτς θα ασχοληθούμε τώρα τι πίνει το βράδυ. Ο Ζήφκοβιτς όσο είναι λίρα 100 δεν θα ασχοληθεί. Γιατί ο Γιώργος άλλα έλεγε γι' αυτό. Ο Γιώργος μπορεί να λέει. Και τον ήθελε ο Γιώργος. Μπορεί να μην τα ήξερε και καλά, γι' αυτό να έλεγε άλλα. Ο Γιώργος δεν τον ήθελε. Ναι, μπορεί να μην τα ήξερε. Μάλλον σε με, πέντε τον κόσμο. Πέντε τον κόσμο. Τι να πούμε πέντε τον κόσμο. Τι να πούμε πάλι. Πέντε τον κόσμο ότι ο Γιώργος μάλωσε με τον Λουτσέσκο για τον Ζήφκοβιτς γιατί τον ήθελε ο Λουτσέσκο. Είχαν κόντρες φυσικά. Γιατί δεν τον ήθελε. Και για τον Ζήφκοβιτς και για άλλους παίχτες. Πέντε τον λόγο που δεν τον ήθελε. Γιατί έφαγε 7 ο Βικελίδης. Και γι' αυτό. Πέντε τον λόγο. Εδώ αφού όσο δεν τα τρώει η ομάδα και δεν τον λόγο. Τζόνι Γουόκερ, πέντε τον λόγο. Τώρα δεν πίνει. Τι να κάνω. Δεν είπα εγώ τι. Ή δεν δημιουργεί θέμα στην ομάδα. Το λόγο. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές έχουν προσωπική ζωή. Αν δεν ενοχλούν κανένα, τι κάνουν στο σπίτι σου, με ένα ποσό με ενδιαφέρει. Πέντε τον λόγο. Λοιπόν,
Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον Ζήφκο, λέει ένας. Ναι. Προφανώς ο Πασχαλάκης σαν αντίληψη είναι πολύ καλύτερος, αλλά έχει φάει πολύ τζάμπα, πολλά τζάμπα γκολ τελευταίο διάστημα και καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι. Εγώ αυτή τη θεωρία είμαι. Όποιος είναι καλύτερος στη δομή, είναι αυτός να παίζει. Ποιος είναι καλύτερος. Αυτή τη στιγμή ο Ζήφκοβιτς. Πού τον είδες. Πού τον είδα. Εγώ τον είδα να κάνει άστοχες εξόδους. Εσύ τον είδες, αλλά δεν τον είδες καλά γιατί εδώ έχω τα στατιστικά και του Ζήφκοβιτς. Και του Γαλάνη. Το Γαλάνη που δίνει. Τι κάνει ο καθένας. Άστα του Γαλάνη 200 ευρώ το μήνα δίνει τα παιδάκια. Εγώ ένα γαλανί ξέρω τα ελαστικά που είχε. Τα νούμερα του Ζήφκοβιτς σε σχέση με το Πασχαλάκη είναι παντού καλύτερα. Τι νούμερα. Σε όλα. Σε επεμβάσεις, αποκρούσεις, σταθερότητα, γέμισμα. Σε όλα είναι καλύτερα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τα βγάζει. Αυτά, ναι. Τι λες. Ο Λιμιός πες του τρελού βγήκε δύο φορές τετατέτ λόγω ταχύτητα στην Τρίπολη και με μπαλιές κάδες στο Μίσιτς είναι ο μοναδικός που κινείται στο χώρο διαρκώς. Έχει κάνει την κίνηση διαγώνια. Ναι. Δεν κάνει πρώτο καλό κοντρόλ για να τον παστελώσει. Με την ωραία μπαλιά. Άμπραβο, τα είδες αυτά. Δεν το βάλε. Δεν το βάλε, κόρνερ πήγε. Με τη Σλόβαν εδώ σκόραρε, λάθος θυμάμαι. Α, ναι, σκόραρε ο Γιαννούλης με τη Σλόβαν. Ο που πήζε βάζει γκολ. Τη Σουτάρα, το 3-2 αυτό σου είχε κάνει. Ναι, φαντάζομαι ότι με τον Βιερίνια θα του δίνεται και άλλο χώρο του Γιαννούλη. Θα πρέπει να το δουλέψει τον πόδι. Το Γιαννούλη δεν ανησυχώ εγώ. Ναι. Εγώ το ερώτημά μου είναι ο Βιερίνια στον κλειστό χώρο. Ρώταρα προπονητή, με είπε αυτό ο τρελό πε. Άλλο είναι να έρχεται από πίσω ο μπακ και άλλο να είναι εξτρέμ. Εντάξει. Καλημέρα σε Ελσίκη, δεν το διαβάζω το μήνυμα γιατί ο Κιμπόκο είναι φίλος μου, να ξέρετε. Τι έκανε ο Κιμπόκο. Κάτι λέει και δεν το διαβάζουμε στο μήνυμα γιατί, γιατί είναι, φίλος... είναι φίλος μου ο Κιμπόκο, έτσι γι' αυτό θέλω να το προστατεύσω. Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα να έχω κάποιους φίλους. Ο Κιμπόκο είναι φιλαράκι μου. Και δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμα στον αέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα ήταν Αριανός θα ήταν φιλαράκης ο Κιμπόκο. Ο κολλητός μου, ο αδερφός μου, εσύ δεν είσαι. Είσαι οι φίλοι μου, οι περισσότεροι κολλητοί είναι Αριανοί εμένα. Και Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Κιμπόκο τι είπε δηλαδή. Κάτι ξεφωνίζει για τον Τιμπόκο, δεν θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το βάλω στον αέρα. Εντάξει. Ο Λιμιός, σαν μπακ δεν υπάρχει. Με την ΑΕΚ, ο Λιμιός ήταν σαν το Ριμπερί, πες στο διπλανό σου. Έτσι. Για τα υπόλοιπα, οκ. Okay. Συμφωνούμε όσον αφορά τον Εσίτη και τα υπόλοιπα. Αλλά για τον Λιμιό τον αδικείς. Ρε παιδιά, ναι. Ο Λιμιός είναι ταχύς. Φτάνει, άμα είσαι ταχύς. Ωραία. Έχεις έκρηξη, πρώτο βήμα. Και ο Βέγκος ήταν ταχύς, δεν έπαιζε μπάλα όμως. Έπαιζε ηθοποιός, ναι, αλλά σαν ηθοποιός τι έπαιζε, το γρήγορο. Είναι. Το βάλανε, κέρδισε δηλαδή μια καριέρα που ήταν γρήγορος ηθοποιός. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Χρήστης εδώ, πάμε πρωτοσέλιδα, φωνάζει ο κόσμος. Ποιος διαβάζει την εφημερίδα. Εμείς. Και από εμάς τη διαβάζουν όλοι. Μήνυση στο σελίδα θα κάνει ο Καρυπίδης. Που δεν θα τολμήσει να κάνει. Δεν θα κάνει. Είναι κότα. Δεν θα κάνει, ναι. Εάν δεν κάνει. Ναι. Ακόμα πάρω τώρα πριν πάω στα πρωτοσέλιδα. Πριν πάμε, ναι. Για πες. Εάν δεν κάνει μήνυση την ιστοσελίδα. Ναι. Και αν δεν βγάλει ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό, είναι κότα ο Καρυπίδης. Ούτε το ένα θα κάνει, ούτε το άλλο θα κάνει. Τουλάχιστον. Για την ανακοίνωση τελείωσε. Τι να βγάλει τώρα, τέλειωσε το μάτς. Πάμε Εθνική Ελλάδα. Πάει ανακοίνωση. Πάει ανακοίνωση. Τι θα βγάλει τώρα ανακοίνωση. Είπε θα κάνει ο κόσμος μήνυση... του Άρη έβγαζε αφρούς από το στόμα και αυτός δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για τα μάτια κάνει... του κόσμου. Είπε θα κάνει μήνυση σε ένα παοξίδικο site. Δεν το πει να κάνει διαφήμιση. Ναι. Καλά, εμάς έχει τώρα διαφήμιση. Μπαίνουν εκατομμύρια κόσμο. Όχι, γιατί μέρα. Όταν ήρθε ο Βιερίνια εδώ, οι άλλοι γράφανε πήγε λέει σε μια εκδήλωση. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι και πρώτη και όλα ακόμα δεν τα λέμε. Ακούω. Θα έκανε μήνυση σε ένα παοξίδικο. Έχεις δίκιο το προηγούμενο πάντως. Μαζί σου είμαι. Θα μ' ακούς. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. 3.000 έσημα παραπάνω. Πήγε, ναι. Λόγω ηλικίας. Ναι. Πήγε σε μια εκδήλωση. Πού έγραψε ποια εκδήλωση πήγε, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Οπότε έτσι, εδώ μην είστε τόσο φιλό αυτή. Ναι. Άρα έχεις δίκιο. Δεν λέμε. Εάν δεν την κάνει τη μήνυση, θα αρχίσουν οι Αριανοί να λένε κότεψε ο πρόεδρος και γιατί δεν την έκανε. Είμαι... Και θα έχουν και δίκιο γιατί ή βγαίνει και την κάνει. Ή δεν λες ότι θα κάνουν ήδη αρκετοί Αριανοί είναι πολύ χολωμένοι γιατί δεν έβγαλε έστω μία ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου. Να εγώ μάθουνε. Έχω τους δικούς μου. Βγάλε ρε, εμείς εδώ τρελαθήκαμε για τη διαιτησία. Οι Αριανοί που κατηγορούν τον κύριο Καρυπίδη γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία. Να μου πούν όταν βλέπουν τα μάτια του Ολυμπιακού και βάζει γκολ Ολυμπιακός, αν το πανηγυρίζουν ή άμα χάνει γκολ Ολυμπιακός, τραβιούνται. Έλα τώρα κοτάρες τώρα, τι πέσετε στον πρόεδρο που σας ανέβασε κατηγορίες. Εντάξει, άλλο γάμα, πέρα, άλλο το άλλο. Γάμα εθνικούχοι. Εγώ το ξέρω ότι με τον Κάρι εδώ έχουμε πει αρκετά καλά πράγματα για τον Θόδωρα. Έτσι. Που να σας πάει. Πολύ καλά, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει ότι θα με πάει έτσι όμως. Αλφα εθνική σωμένος. Τι σωμένο. Αχρέωτο και σωμένο. Ναι. Ο Άρης. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα έρχονται εδώ, θα με κάνουν λαμπόγιαλο και θα βγάζω κι. Σημαίνει, ναι. Σημαίνει ότι. Ο κόσμος δεν γίνεται. Σημαίνει εσύ δεν εδώ, ότι από το λαό που βγήκε ο κύριος Σκόρδας το 2011-12 κάπου εκεί, όταν είχε τα ζόρια ο Άρης και ο κύριος άλλος με εγώ πω Playmobil που βγήκε από το λαό του Άρη, πήγανε κάτω και παρακαλούσαν τον Πρωτόταυρο να του σώσει.
και πήγε και ο Ψηφίδης σε ξενοδοχείο και μας είπε για το ξενοδοχείο να πάει παρακαλέσει τον Ολυμπιακό. Τότε πώς θα βγάλει ανακοίνωση, ρε. Μάλιστα. Πώς θα βγάλει ανακοίνωση, έτσι βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. Θα με ταΐζει εμένα ο Ανδρώνης, ας πούμε, ή ο Καρατζαφέρης ή ο Γιούρο που αν ή ο χορηγός και θα πάω εγώ να κράξω τον χορηγό και τον εργοδότη. Πώς θα τον κράξει, ναι, εδώ μιλάμε εσείς, τώρα για μια ομάδα, μια ιδέα, δεν μιλάμε ακριβώς. Ποια ιδέα, λεφτά είναι όλα. Για τον κόσμο όμως είναι ιδέα. Όχι. Είναι για τον κόσμο. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, για τον κόσμο είναι ιδέα. Οι Ολυμπιακάριδες, ναι, τώρα, οι Ολυμπιακοί. Ο κόσμος ούρλιαξε, ο κόσμος αποδοκίμασε, ο κόσμος είπε ότι αυτή η διετσία ήταν η χειρότερη που είχα ποτέ. Πού τα άκουσα, δεν τα άκουσα αυτό. Δεν άκουσα αρκανούς εδώ που λέγανε ότι... Εγώ έκανα εκπομπή με, ναι, τον Χατζηνάκο και για τον πέναλτι που καβαλάει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ναι, 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 ναι. Δεν ασχολήθηκαν και ασχοληθήκαν με του Μάτος τον πέναλτι. Άντε, μπράβο. Μάλιστα. Άντε, μπράβο, να βάλουμε τα πράγματα στην πόλη σε μια σειρά, να πούμε. Ας βγουν να μας τα πούνε αυτά. Να βγούνε. Γιατί αυτήν την εβδομάδα δεν άξω εγώ κανένα Αριανό. Πού είναι ο Μπεκάτσας. Ο Μπεκάτσας, πού είναι ο φίλος μου. Που έβαζε μια γλώσσα από εδώ, ναι. Ο πρόεδρος δεν έβγαλε. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός και χάνει τα γκολ, χτυπιέστε στα τραπέζια οι Αριανοί. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, ρε φίλε όμως. Τώρα. Εγώ το βλέπω λογικό αυτό. Το 2012. Δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα που άκου, το βλέπω πολύ λογικό αυτό. Το 2012 κατεβήκατε κάτω στο ξενοδοχείο, σας υποδέχτηκε, του κάνατε, του κλείφατε τα παπούτσια, θα ρίξει και ήσασταν να πούμε τα κάμελ. Η γλώσσα σας είχε γίνει μαύρη από το γλύψιμο στα παπούτσια του Μαρινάκη. Και μετά βγάλατε και μια ανακοίνωση εναντίον του, γιατί δεν συνονοηθήκατε με την κεντρική, με τη Λέσχη. Και ο Βλάχος, ο πρόεδρος της Λέσχης, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, ενώ τα είχατε βρει με τον Ολυμπιακό, βγάζει ανακοίνωση. Σας παίρνει ο Μαρινάκης τηλέφωνο, σας στολίζει. Δεν τα ξέρουμε, νομίζετε. Θα είναι παλιά τώρα, έτσι. Του 12. Του 12. Του Σκόρδα. Ο Σκόρδας. Καλημέρες, άρχοντες της πρωινής ζώνης της Βαριές Φανέλες. Κορινέ, καλημέρα Δήμο. Πάμε λίγο, καλημέρα στο Δήμο. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα τώρα. Τα είπες, ξεθύμανες, αλλά στο ξαναλέω. Άλλο οι διαπροσωπικές σχέσεις και άλλο πώς νιώθει ο κάθε οπαδός για την ομάδα του. Έχει την ανάγκη, έχει την δυνατότητα να ξεφωνήσει όποιον θέλει. Ξέρεις τι λέγανε οι Αριανοί. Ο οπαδός. Το 76, ναι, που πήρατε το πρωτάθλημα, ναι, ήμασταν βλάκες που κερδίσαμε την ΑΕΚ 1-0 με γκολ του Σταυρίδη. Το δικαιολογώ. Ναι. Είναι οπαδός. Και τώρα... Είναι οπαδός, γιατί σου λέει η άλλη θα κορνάρουν εδώ, θα με ζαλίζουν και τώρα που ήρθαν και, και τα center back ήταν σταματημένα και πηδούσαν οι άλλοι και κάναν τα γκολ. Πώς θα βγάλει ανακοίνωση για τη διατησία, ρε Χαϊβάνια. Ωραία. Ούτε για το site θα βγάλει. Ποιο site? Α, για το. Το πάω ξύδω, ξέρεις. Γι' αυτό γιατί να μην βγάλει. Γιατί δεν βγάζει. Γιατί, γιατί πίσω... το του Σαββίδη φίλο στο site. Ω, και με το Σαββίδη έχει ένα άνοιγμα. Ανάτα μα, νάτα, τι φορμαρισμένο είσαι εσύ, αγόρι μου. Σήμερα. Έχει άνοιγμα γι' αυτό. Έχει άνοιγμα, αλλά όσοι κατηγορείτε τον Καρυπίδη, να θυμηθείτε ότι είστε αχρέωτοι και δεν κινδυνεύετε. Ναι, αλλά ο κόσμος του Άρη, κάποια σημεία ο αυτά κόσμος του θα, Άρη, τα ξεχάσει, θέλει, θα τα βαρεθεί να και θα πάει πει, στο Μητσοτάκι. Εγώ δεν θέλω να ζω αυτό το πράγμα. Ναι, να πει, πάει στο Μητσοτάκι, ναι, και να του ζητήσει να πούμε. Να του φέρουν κανένα κοντομινά. Μάλιστα. Αφού ήρθαν εδώ κοντομινάδες με τη Λινέα, τους διώξαμε. Πατατούριδες, γούμεν ήρθαν. Καλά τους κάνατε. Τους διώξαμε, ναι. Μόνο ο Σαββίδης είναι. Ο Σαββίδης ήρθε από έξω. Και είμαστε πολύ τυχεροί, γι' αυτό λέω, που έχουμε έναν τέτοιο στον προεδρικό θόκο μας. Ανεξάρτητο εντελώς από την Αθήνα. Έλα, νεόπλουτε πέρα στα. Νεόπλουτος τελείωσα πλέον. Τα πρώτα χρόνια, κάτσε. Μέχρι πότε το στρέχουμε τον νεοπλουτισμό, ρε φίλε. Άλλα δύο χρόνια. Άλλα δύο. Δεκαετία. Άλλο ένα πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις. Εγώ θέλω το φετινό γιατί θα σκάσουν οι άλλοι. Δεν αυτό θα μπορούν... θα είναι μάγκικο. Δεν θα μπορούν να δεχτούν τρία χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Θα ζάξουν με την τώρα στην κυβέρνηση. Ας τα πρωτοσέλιδα. Πάμε πρωτοσέλιδα, πρωτοσέλιδα γρήγορα. Γιατί έχουμε θέμα. Απογειοποίηση το γήπεδο της ΑΕΚ. Καθυστερεί, λέει. Θα πάμε για του χρόνου και βλέπουμε. Θέλει λαδάκι, ο άλλο δεν δίνει λαδάκι. Θα πάμε για ΑΕΚ και του χρόνου που δίνουν τα πράγματα δύσκολα θα ξεκινήσει. Δεν πειράζει. Λαδάκι θέλει. Ναι. Για γρηγορόσημο. Σοκ με μπάρκα τραυματίσει στην εθνική. Χάνει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Τζινότας. Ο Τζινότας δεν τσιτώντας, είναι καλός. Καλός είναι και ο Τζινότας. Σ' αρέσει ο Τζινότας. Αμέ. Εντάξει, λοιπόν. Ο εκλεκτός είναι ο Ένικ. Έχει ένα χτύπημα στην Sport Time. Κλάψαμε για... με τον Ένικ. Εντάξει, θα το δούμε. Μην τον βγάζουμε ακόμα άχρηστο. Ακόμα δεν τον είδαμε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα χαθεί ούτε μέρα, λέει την Αγία Σοφιά ο Μπερσανίδης. Τα είπε μαζί με τον Μπατούλη. Όλα τα έργα θα γίνουν εντός χρονοδιαγράμματος, τρέχουν για το γήπεδο. Ο Μπατούλης τι είναι? Ένας εκεί τώρα δίνει. Ωραία δεν γυναίκα έχει ο Μπατούλης. Σ' άρεσε. Εμένα τι να μ' αρέσει. Κουγκάρα είναι. Κουγκάρα, σ' άρεσε. Μπατούλης λέει μπορεί να την. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, τι να σου πω. Εντάξει. Στην πίεση ο Δόνης για την κακή βαθμολογική κατάσταση του Παναθηναϊκού. Λυπάμαι τον Τσικουναρά το Δόνη. Ένα θεματάκι για τον Κάρολ Σβιντέσκι, ο οποίος κάνει πάταγο, κάνει θράψη. Η ρήτρα του είναι 10 εκατομμύρια, θυμίζω. Σωστά. Σωστά, έτσι. 10 εκατομμύρια. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Μικρός είναι, 22 χρονών για αυτό. Αδικημένος είναι από τα μίντια. Τώρα ναι, ξυπνήσατε τώρα ξυπνήσατε γιατί παστελώνει συνέχεια. Τώρα ξυπνήσατε. Live, στροφή σε Scott Skiles. Μεγάλη προπονητάρα, το θυμάσαι? Ο Scott Skiles, τι είναι αυτός? Δεν το θυμάσαι που είχε έρθει για παίχτη στον ΠΑΟΚ το 93, 94, 95. Αυτός ο Καραφλός είναι. Ο Καραφλός, πού ναι, να πάει προπονητής. Τώρα στον Ολυμπιακό.
Ήταν 14 χρόνια όμως. Για μπάσκετ με μιλάς. Για μπάσκετ. Α, παράτα με. Δεν θες μπάσκετ. Σοκ με Μπάρκα, χάνει Ιταλία, Βοσνία, Βόλο και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Έτσι κι αλλιώς Τρίτη θα βγαίνατε. Τι σοκ με Μπάρκα. Ναι, αυτά πέσα στο Ξίδι. Γιατί ο Ξίδις λέει κάθε μέρα θα πάρει πρωτάθλημα. Τώρα έκθεση 12 έχει κι αυτό. Από 10 Δεκεμβρίου με 1000 για, για την υπογειοποίηση. Τρέχει για την υπογειοποίηση. Και κάτω τα χέρια από τον Μητρόπουλο, ρε Βρωμιάριδες. Το έχουν σταματήσει. Α, Βρωμιάριδες. Κλειδώνει τον Ομάρο Ολυμπιακός. Τελική ευθεία για την επέκταση του συμβολέου, λέει το Φως. Πρωταθλητής κόκκινος, οι 5 αλλαγές του Μάρτινς. Και έχει εδώ τους παίχτες που ετοιμάζεται να βάλει γιατί ο Βαλμπουενά δείχνει να κουράζεται. Έτσι, σωστή, για τον Μάρτινς. Σωστή η Ραντζέλοβιτς, Μπενζιά, ναι. Λοβέρα, Σουντανή. Θα πάρουν χρόνο σιγά σιγά γιατί. Δεν με γεμίζει ο Ολυμπιακός. Δεν με γεμίζει. Σου είπα, 5 μας βάλουμε να παίξω τώρα και με τον Χαριλάου. Δηλαδή, άμα δεν ήταν, ξέρω εγώ, ματιαγμένα. Βρε, ένα θα χάσω γιατί στην Τρίπολη 1-0. Γιατί στη Λάρισα 1-0 με πέναντι. Δεν με γεμίζει, δεν έχει φόρμα. Ναι. Δεν έχει την ταχύτητα του Πάου. Το timing είναι ανάποδο αυτή τη στιγμή. Ο Πάου κανεβαίνει, ο Ολυμπιακός δείχνει να χάνει από την άμυνα. Ναι, το βλέπω και δεν με εμπνέει. Ταξίδι Ήβης κυρίως για εξτρέμ στην ΑΕΚ. Και ούτε μέρα χαμένη, λέει, για την υπογειοποίηση. Είναι το χτύπημα σήμερα της ώρας για σπορ. Πάρτε το βιβλίο της αρχιτεκτονικής, ρε Αεξίδες, και ασφίστε την μπάλα για μας. Ναι. Πάρτε το βιβλίο της αρχιτεκτονικής. Θα φτιάξουν γηπεδάρα, θα είναι πρώτοι μάγκες για μένα. Εσείς θα κάνετε γήπεδο. Θα κάνουμε και εμείς. Πότε, θα ζω εγώ. Πώς δεν ζεις, μια χαρά εδώ. Γερός να είσαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα και κάτι πρωτότυπο. Ας πούμε ότι πρέπει να ετοιμάσουμε μια δεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιον θα βάζαμε δεκάρι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα βάζαμε Πλούταρχο, το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας, δεν χάνει τόνο στη φωνή του, παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράστασή του σκοράρει. Από τις 4 Οκτώβρη λοιπόν το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής σκηνής ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη, 4 παραστάσεις, μαζί του και ο Γιώργος ο Κακοσέος ο γιος του, μαζί του και η υπέροχη Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια η Κωνσταντίνε μου πάλι χθες ότι και καλά μου ήρθε λογαριασμός. Λέει πετάχτηκα πριν καν τον ανοίξω το λογαριασμό. Αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι κουλάρο ηρεμό και λέω: κοιμάμαι το βράδυ τι να κάνω δουλειά στο σπίτι αφού έχω βόλτο νουάρε, φίλε. Και έχω χαμηλότερη χρέωση και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα και κλιμακούμενο πάγιο. Άρα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες. Και μπείτε στο volton.gr ή καλέστε στο 11300 να σας λυθούν και απορίες πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, ποια είναι τα δικαιολογητικά, όλα αυτά μέσα στο volton.gr. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, Μετρόπολης ακούτε, ράπ εδώ, κουλ εδώ και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Θα είμαστε μέχρι και τις 10, θα ανοίξουμε και τις γραμμές σιγά σιγά, 90-90-90 σε μια κουτσή. Χλωμή εβδομάδα έτσι από τα αθλητικά δρόμενα. Ψάχνουμε τις ειδήσεις με το γυάλι. Μην ψάχνεις να βρεις στην εβδομάδα τη μη ποδοσφαιρική, μόνο ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Γι' αυτό πιάσαμε λίγο Τζον Λένον, πιάσαμε λίγο Τσέγεβάρα. Τσέγεβάρα δολοφόνος. Φαγώθηκες πάλι, ρε αγόρι μου. Φαγώθηκες. Επαναστάτης ήταν. Φωνιάς ήταν. Γιατρός ήταν ο άνθρωπος. Τι ήτανε? Γιατρός ήτανε. Λίγοι γιατροί σκοτώσαν τις γυναίκες τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να πάμε στον κόσμο να δούμε τι μας πει. Φωνιάς, καραμπινάτος, επαγγελματίας δολοφόνος. Θα μου την τεινάξει την εκπομπή. Πάει εκπομπή μου την τεινάξει. Επαγγελματίας, επαναστάτης ήταν ο Τσε Γκεβάρα. Και άμα θέλουν να το κάνουν ήρωα, ας το πάρουν στο σπίτι τους. Άντε, μπράβο. Για πάμε να καλημερίσουμε τους πρώτους φίλους, γιατί σήμερα χαλαρούσους βλέπω. Ναι. Προπονητή ο Άρης, χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Για πάμε, καλημέρα. Πού είναι η μήνυση στο... Ποιος, στο κανάλι, στο site. Ναι, πού είναι η ανακοίνωση, λες, φωνάζει. Μήνυση, βρε. Μήνυση. Θα έκανε ανακοίνωση. Η ανακοίνωση πάει Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη. Αφού δεν την έβγαλε, δεν την έβγαλε. Δεν θα την βγάλει ποτέ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Πεκάτσα. Έλα, ρε ψυχούλα μου. Εγώ, δηλαδή, σε ψάχνω αυτές τις μέρες τώρα, με τρέλα. Τι κάνεις. Λοιπόν. Ναι. Μια χαρά είμαι εγώ, μην είναι ανησυχεί. Ναι, αλλά θέλω να σε ακούω που και που, αφού ξέρεις. Καταρχάς δεν θέλω να μιλάς επάνω μου, τσατίζομαι. Σ' αφήνω. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάω με ερώτηση προς εσένα. Ναι. Στον γκολ του Τεγκινή έσφιξες τη γροθιά σου. Στον γκολ του Τεγκινή έχω μάρτυρες, έκανα βόλτα την Λορέν και ξαφνικά με βλέπουν έξω από ένα καφέ κάποιοι. Α, ο Μπάμπης, ο φίλος μας ο Σιώπης και μου λέει βάλε γκολ ο Άρης. Κουνάω το κεφάλι, άρα δεν έσφιξα γροθιά. Πήγα και είδα μετά το 20 λεπτό το μας. Το πρώτο 20 λεπτό. Σε πιστεύω. Έχω μάρτυρες. Ότι δεν είδες ούτε τα προκαταρτικά. Έχω μάρτυρες. Πιστεύω. Όλοι καρφωμένοι ήσασταν και ζητάμε τώρα από την Όβα παραπάνω λεφτά. Γιατί μας βλέπετε και εσείς όποτε παίζουμε. Αφού σας αγαπάμε, ρε φίλε, αυτή είναι η διαφορά μας, φιλαράκι. Σας αγαπάμε, αλλά μας απογοητεύετε, ρε φίλε, μας απογοητεύετε. Εγώ ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Με τα κατεχόμενα της Κύπρου να έπαιζες και να τρώγες γκολ. Αφού ξέρεις ότι θα κερδίσω, γι' αυτό δεν μας βλέπεις. Λοιπόν, άκου τα θέλω του Αριανού. Για να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα. Για πάμε, ναι, έλα. Πρώτον, χτυπάω κύπελο.
Άντε πάλι. Δεύτερον, να πω στην Εξάδα. Και τρίτον, να μην πάρει ποτέ ξανά ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Αν τα βάζεις σε σειρά, ποιο θα ήθελες πρώτο? Εγώ? Ναι. Να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Αυτοί είστε. Ξανά. Αυτοί μετά είστε. Μετά από 35 χρόνια. Αυτοί όταν είστε. Όταν θα είσαι 16. Ναι. Έτσι, όταν θα είσαι 16 χρονών, τότε να ξαναπάρεις πρωτάθλημα. Μάλιστα, κοίτα να δει. Μ' αρέσει γιατί είσαι ντόμπρος, ρε φίλε, σε γουστάρω. Όχι, τι θα λέμε, παραμύθια. Ναι. Άρα δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις. Να πρίζα, σε έβαλε πρίζα. Στον πλανό σου πάει να μας βάλει πρίζα να παίρνουμε τηλέφωνα. Όχι, όχι. Ε? Ναι, αλλά ανακοίνωση δεν έβγαλες και εσύ, ρε φίλε. Δεν έκανες κάτι. Τι ανακοίνωση να βγάλω, ρε. Αφού η διδυσία σέσφαξε. Τα πινελίκια μετά όταν γύρισε στη Λορένα από το κατούριμα. Ναι. Δεν τα άκουγε τα πινελίκια. Τα άκουσα. Εσύ που έπεσε στο διαιτητή. Ναι, αλλά η διοίκηση δεν έβγαλε τίποτα. Δεν έβγαλε τίποτα. 20. Μα αυτά ήθελα να τα βγάλει. Είμαστε εμείς Μάρτα Βούρση να κλαίμε στα ράδια. Καλά, με τον ΠΑΟΚ γιατί κλαίγατε. Με τον ΠΑΟΚ γιατί κλαίγατε. Με τον ΠΑΟΚ γιατί βγάζετε ανακοινώσεις πριν το μάθημα. Που ήρθανε από τα πάθη της Ρωσίας. Δεν απαντάς. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν απαντάς. Δεν απαντάς. Αγαπάω, Μπεκάτσα, φύγε. Φύγε, αδερφούλη. Δεν απαντάς στα ερωτήματα όμως. Με τον ΠΑΟΚ γιατί έβγαλες πριν βγάλεις το διαιτητή ανακοινώσεις. Με τον ΠΑΟΚ σφάχτηκα. Ναι, ωραία. Δεν έβγαλες. Με τον ΠΑΟΚ κράτησε ο άλλος. Έβγαλες ανακοινώσεις. Με τον Ολυμπιακό. Μετά καθυστερήσεις. Ωραία, ωραία. Πουθενά δεν έχει κρατηθεί τότε. Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ τα δέχομαι όλα για την οικονομία. Με τον Ολυμπιακό δεν σφάχτηκες. Σφάχτηκα. Γιατί δεν έβγαλες ανακοίνωση. Αυτό θέλω να μου πεις τώρα. Έβγαλε ο κόσμος. Ποιος κόσμος, ρε. Ο κόσμος, οκ, ο κόσμος να λέει ότι θέλει και να κάνει. Ο κόσμος έβγαλε ανακοίνωση. Τα ακούς, Κωνσταντίνε. Ποιος κόσμος. Και να χαίρεται το κάκο. Κάτσε, ρε. Οι ιερολοχίτες, οι ξεχασμένοι, ρε. Οι χίπηδες βγάλαν, οι ιερολοχίτες μόνο βγάλαν. Έβγαλε κανένα άλλο. Ο κόσμος μέσα στο κήπεδο εκεί θα εκδηλώσει την ανάκτησή του. Δεν θέλω. Με τις ανακοινώσεις του Κωτογιωργάκη που δεν έχει όλη μέρα. Έλα βρε σαν θωράλι, πήγε ο Καρυπίδης. Έκανα ένα γιαγιανί ου και είπε δεν θέλω ου. Ελληνάρα. Δεν θέλω ου. Τα λέμε, καλημέρα από Μπεμπεκάτσα, να σε καλά, να σε καλά. Με τον Ολυμπιακό κάνατε ου, δεν θέλω ου. Δεν θέλω ου, έτσι. Έτσι έλεγε ο Ράλης. Δεν θέλω ου, έλεγε ο Ράλης. Όταν ήταν ο Παπανδρέου αντίπαλος και έκανε συγκεντρώσεις ο Ράλης. Και μιλούσε και έλεγε ο Παπανδρέου. Έλεγε ου, δεν θέλω ου. Σας παρακαλώ να πάτε. Σας είπα, όχι το ου. Όχι ου. Κάνανε οι Αριανοί, ου, όχι ου ρε. Ναι, ναι, δεν μ' απάτσουν Μπεκάτσας, όχι. Πήγε από περιφερειακή οδό, δεν είπε τίποτα. Δεν θέλω ου. Ναι, το λέω, γιατί δεν έβγαλες και τον δεν θέλω ου. Όταν σας κάνω μια σύσταση, να με ακούτε. Σας είπα, όχι το ου. Όχι το ου, σας είπα, καλημέρα, ναι. Είχαμε και φελό πρωθυπουργό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αντώνης, ονομάζομαι, Ολυμπιακός είμαι. Έλα ρε τον Αρέλα, γόρι μου. Καταρχήν θα ήθελα να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών που χαθήκανε άδικα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ναι. Ευχόμαστε, πρέπει να ευχόμαστε όλος ο κόσμος να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα, να μην συμβαίνουν σε κανέναν άνθρωπο. Θέλει πολύ δύναμη στους γονείς τους, υποστήριξη και να μάθουμε όλοι να μην βρίζουμε νεκρούς. Να αγαπάμε τις ομάδες μας χωρίς να βρίσκουμε κανέναν άλλο. Είναι πολύ σημαντικό όταν αγαπάμε κάτι πραγματικά. Και να συμπεριφερόμαστε όμως, ρε φίλε, δηλαδή να μην μένουμε μόνο σε αυτό το υποκριτικό εκείνη τη μέρα να κάνουμε την ανακοίνωση, να τα πούμε. Στην πράξη, όταν βρισκόμαστε απέναντι ο ένας μετά τον άλλο, γιατί σκοτωνόμαστε. Αυτό αφορά αυτούς που σκοτώνονται. Δηλαδή δεν αφορά, είναι αδιανόητο. Εκείνη τη μέρα λέμε, α, εντάξει, να είμαστε σωστοί. Και όταν βρεθούμε αντιμέτωποι απέναντι με κάποιους άλλους οπαδούς, σκοτωνόμαστε. Δηλαδή δεν έχει λογική. Δυστυχώς δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως αγαπάνε. Ναι, εγώ έξι. Προσωπικά επειδή τον Ολυμπιακό παραδείγματος χάρη θα το δω πολύ σπάνια επειδή μένω στην επαρχία, ναι. Όταν θα δω τα ερυθρολευτικά θα βάλω τα κλάματα. Ναι. Δεν έχω δύναμη να βρίσω εσένα ή οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Κατάλαβα, το μόνο που μου έρχεται να φωνάξει είναι ο Ολυμπιακός. Εσύ γουστάρεις το σήμα, την ιδέα, την ομάδα σου και είμαι μαζί σου. Να ξέρεις. Και αγαπάω την ομάδα μου. Ναι. Δεν μου κάνει κακό κανένας άνθρωπος. Κάθομαι στην κερκίδα όμορφα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο όποτε μπορώ να τον δω. Σωστά, και μου κάνει αυτό. Ίσως να σκέφτομαι έτσι επειδή έχω και παιδιά, επειδή είμαι οικογενειάρχης. Ίσως να τρέμω στην ιδέα ότι το παιδί μου αύριο μεθαύριο μπορεί να πλεχτεί ή να βρεθεί σε ένα καυγά μέσα στο γήπεδο και να γίνει ό,τι έγινε προχθές με τον άνθρωπο το συγχωρεμένο στο γήπεδο του, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμαριά. Εκεί, ναι, τώρα 2,70 δηλαδή. Άντε λες για τα πιτσιρίκια βράζει το αίμα. Άμα βράζει και τον 70, πού πάμε, ρε φίλε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Από πού μας ακούς, φίλοι του Ολυμπιακού?
Εγώ είμαι το Δεκανήσι, ακόμα από τα Ιωάννινα. Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω προσωπικά εσάς και δεν θέλω να το πάρετε στραβά, θέλω να το καταλάβετε έτσι όπως θα σας το πω. Επειδή εκτιμώ πολύ την παρέα σας, μου κάνετε καλό στη δουλειά μου καθημερινά, σας ακούω, με κάνετε και χαμογελάω και θέλω να είστε καλά εκεί να σας ακούω. Ωραίος. Ό,τι και να με πεις, δεν θα το παρεξηγήσω. Ό,τι και να με πεις, γιατί είσαι ωραίος. Όχι, απλά κάποιες φορές θα ήθελα, όταν μιλάμε, επειδή είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι και εσείς έχετε μια δυναμική στο ραδιόφωνο πάρα πολύ μεγάλη και μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φιλτράνουν πάρα πολλά πράγματα αρκετές φορές και τα παρεξηγούν και τα παίρνουν διαφορετικά. Όταν έχουμε να κάνουμε καταγγελίες για κάποιο στημένο παιχνίδι που θεωρούμε εμείς ή μια ομάδα που έχει κάτσει οτιδήποτε άλλο, πιστεύω θα πρέπει να έχουμε και αποδείξεις όταν λέμε κάτι. Ναι. Το θεωρώ δηλαδή λιγάκι εύκολο πλέον στις μέρες μας. Εδώ τις αποδείξεις έχει ο Θωμαίδης και δεν πάει κανένας φυλακή τώρα. Τι αποδείξεις να έχουμε. Επειδή ζούμε σε μια ιδιόμορφη χώρα με αυτά τα θέματα όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει καμία αξία. Σκοτώνεις και είσαι έξω. Φίλε, είσαι ο κροατής της ημέρας σίγουρα για μένα. Είσαι καταπληκτικός και στο λόγο σου και στον τρόπο που εκφράζεσαι. Σε θέλουμε, σε γουστάρουμε. Η πολιτής η νομικός είναι. Πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Καμιά σχέση. Να είστε καλά, καλή ημέρα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος. Ο Κέσσαρης αγαπούσε να ζει έντονα. Εκτός από τη δουλειά να του. Να ζει έντονα, έτσι, ναι. Του άρεσε η διασκέδαση, τα μπουζούκια και ο τζόγος. Μ' αρέσει. Ο αντισυμβατικός του χαρακτήρας, λέει το ρεπορτάζ, αποτυπώθηκε και στην προσωπική του ζωή. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε δύο γιους, ένας εκ των οποίων ακολούθησε το επαγγέλμα του πατέρα του και έγινε δημοσιογράφος. Πολύ καλό σχόλιο δημοσιογράφος. Χώρισε για τα μάτια μιας άλλης γυναίκας, αλλά στη συνέχεια ξαναπαντρεύτηκε τη μητέρα των παιδιών του για να ξαναφύγει και να ξαναφτιάξει με τη δεύτερη γυναίκα. Φοβερός. Πήγαινε τη μία στην άλλη. Φοβερός. Και έφαγε ένα γερό ξύλο από τον Αλέφαντο το 85. Έφαγε και ξύλο. Έφαγε ξύλο από τον Αλέφαντο αυτό. Ναι, ναι. Στη Γάλλιο Πανιόνιος. Τον γιο του τον εκτιμώ πάρα πολύ στο κομμάτι. Δεν το ξέρω το παιδί. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ τον παρακολουθώ, τον διαβάζω, τον βλέπω. Θέλω να πω σε ποιο σπορ 24. Ωραία, πολύ ωραία. Και γενικώ. Έχει πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό, ασχολείται με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τις ομάδες μας. Παρότι ο μπαμπάς Ολυμπιακός, νομίζω αυτός είναι Παναθηναϊκός, νομίζω. Αλλά... κομμουνιστής ο μπαμπάς. Εντάξει, okay, τι να κάνουμε. Πάμε γραμμές. Πολύ ωραίος ο τύπος, ο φίλος. Ο... Τον διάβαζα εγώ χρόνια. Ναι, ωραίος, ωραίος. Ο Αποδητηριάκιας. Βέβαια. Καλημέρα. Ο Αποδητηριάκιας και ο Καραγιανίδης και όλοι αυτοί. Ο Γεωργίου είπε. Έφτιαξαν σχολή. Έφτιαξαν σχολή μέχρι τη μέρα που χτύπησε η πόρτα και ήρθε ο Κόκαλης με ένα τσουβάλι μαύρο. Και μετά δυστυχώς χάλασε πάρα πολύ το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Η καλύτερη παρέα μετά από χωρισμό ύστερε μπαγάσες. Είδες ψυχοθεραπεία για να το σχολείο. Ο Πασχαλάκης το μήνυμα. Ο Βαγγέλης το λέει. Κυρία Δώρα μας, καλημέρα! Κυρία Δώρα! Καλημέρα! Καλημέρα. Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό. Καλά είμαι. Πώς, εντάξει. Αρχίτε να έλεγε ο Γραπτόπουλος ένα καλό λόγο και ένα λάθο. Ο Τζαβάρος ήταν αναγνωρισμένος από παντού, ήταν πατριώτης. Όχι, δεν ήταν πατριώτης. Λαμόγιο ήταν ο Τσεκεβάρα. Λάθος, λαμόγιο ήταν του κερατά ο Τσεκεβάρ. Τα έπαιρνε χοντρά. Μια καλή κουβέντα δεν λέει κερατά. Τα έπαιρνε από τη CIA. Τι καλός άνθρωπος. Θες να τα πάρω κι εγώ από το Σαββίδι το μαρινάκι να κολομάω. Τι λέτε, μωρέ, καλός άνθρωπος. Τα έπαιρνε για να σκοτώνει. Μια καλή κουβέντα, κυρία Δώρα, δεν μπορούμε να δούμε. Το Τσιγκέλι προσπαθούμε να το βγάλουμε. Από πού και ως που ήταν καλός άνθρωπος που σκότωνε ανθρώπους. Τι άνθρωπος ήταν καλός. Επαγγελματίας επαναστάτης ήταν. Τι τα κάνει. Άμα ήταν να σε έκανε τον οδοντίατρο σαν τον Σκόρδα. Ούτε ο Σκόρδας τον κάνει. Σκόθηκε και έβγε. Πήγε στην Γαλλία, το κάνει εκεί, στο Στρασβούργο που είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι, πρέπει ένα λόγο καλό. Πες ένα καλό λόγο ρε, για έναν άνθρωπο. Αυτό σε λέει. Τζον Λένον. Σ' αρέσει ο Τζον Λένον. Πώς δεν μ' αρέσει. Και η μουσική του και η χαρακτήρα. Βάλε ένα Imagine έτσι. Το λυπάμαι που παντρεύτηκε αυτή τη μισοριξιά που του κατέστρεψε το συγκρότημα να πούμε. Βέβαια, του Beatles του διέλυσε η φίλη μα η Όνο. Έτσι, τη χώρισε και μετά την ξαναπήρε κι αυτός. Αυτός. Τι πράγμα είμαστε εμείς οι άντρες, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα δις γυναίκες ξαναβρίσκουμε την ίδια. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Τη γυναίκα τη βαριέσαι εύκολα. Εντάξει, λίγο την αλλάζει, ξαναφέρνεις, ξανά αυτού και την αρχή. Τι. Άμα τη. Ναι. Κύρα Δώρα, να τι καλά, θα φάμε σήμερα, κορίτσι. Η Μάμπα LD. Άντρες ενίδω. Αφού σου είπα, δεν μαγειρεύει. Δεν μαγειρεύει. Από πάνω η πόντι ό,τι μας κάνει. Σωστά. Την αγάπη μας, κυρία Δώρα! Έγινε, δεν είναι ωραίες γυναίκες, αλλά είναι καλές μαγείρισες. Πάρα πολύ καλές μαγείρισες. Αλλά δεν είναι ωραίες γυναίκες. Και υπάρχουν και ωραίες πόντιες γυναίκες. Άμα έχουμε mix grill. Τι mix grill. Έχουμε, δηλαδή είναι ο ένας από Θράκη, ο άλλος είναι από τέτοιο. Μπορεί να πιάσει το άλλο το σώμα. Άμα πάει ο πόντιος με Πακιστανή και φτιάξει Πακιστανό πόντιο, θα μπορεί να βγει από τον Πακιστανό ωραίο το παιδί. Από πόντιο σίγουρα δεν βγει ωραίο. Έλα, πάμε. Άντε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σου Κουλ, γεια σου Ραπ. Καλό στον Παλίκαρο. Να σας πω κάτι, επειδή γίνεται μεγάλο θέμα ότι ο Άρης είναι θυγατρική του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, ναι. Μιλάτε με υποθέσεις.
Με υποθέσεις. Εγώ κουλ θα σε πω χειροπιαστά όμως πράγματα. Για πάμε, έλα ρε φίλε. Ναι, εγώ θέλω να αντικρούσουμε εδώ τα δεδομένα που μας έχει παραθέσει. Χειροπια... Ναι. Θες να σε μιλήσω με χειροπιαστά τέτοια, με επιχειρήματα. Τρέλα. Με τρέλα, ναι, με τρέλα. Το 81 εσύ δεν σήκωνες πάνω υπέρ του Ολυμπιακού. Το 80, ο κόσμος, όχι εγώ συγκεκριμένα. Πήγανε 2-3 άτομα και σήκωσαν ένα πάνω. Όχι, τότε ο Πάοκ ανήκε στο λαό του. Έτσι. Τώρα είναι στον πρόεδρο. Ο Πάοκ ανήκε στο λαό του τότε. Τότε είναι στον πρόεδρο. Τώρα είναι στον πρόεδρο. Α, μάλιστα. Το 92, ναι, στο μπάσκετ, εσείς δεν φωνάζατε σκουλίκια, φωνάξτε ΠΑΟΚ, σ' αγαπώ. Μη τα λες αυτά, ναι, μη τον κόβεις όμως, τον θέλω, μη τον κόβεις, εντάξει το είπε. Ε, τον έχω, εσείς δεν το φωνάζατε. Πάλι μου λες όμως. Και αφήσατε τον Ολυμπιακό να περάσει στον τελικό για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί δεν θέλατε να παίξετε με τον Άρη. Εγώ σε μιλάω με χειροπιαστά ντοκουμέντα τώρα. Ναι. Όχι με υποθέσεις. Ναι, αλλά εσύ μου λες τώρα τι λένε του Ολυμπιακού. Πρόσεξε, εσύ όμως τι μου παραθέτεις τώρα. Μου παραθέτεις τι έλεγε ο κόσμος στην κερκίδα. Αυτό μου παραθέτεις. Και εσείς ρίχνετε ευθύνη στον κόσμο όμως τώρα με αυτά. Όχι, στον κόσμο δεν ρίξαμε καμία ευθύνη. Κόσμος... Όχι, 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 εγώ εδώ αυτό λέω. Ο κόσμος μπορεί να λέει και να φωνάζει. Εγώ περιμένω την ανακοίνωση της διοίκησής σου. Δεν είπα για τον κόσμο τίποτα, με μπερδεύεις. Ίσα-ίσα λέω ότι ο κόσμος φώναζε. Ξέρει ο Κουλιανός. Όταν έκανε δηλαδή, ο Πάοκ από τον Ολυμπιακό με τον Κοκάλι, δεν έβγαζε ο Πατατούδης καμιά ανακοίνωση. Εσύ θες να πεις τώρα δηλαδή ότι ο Καρυπίδης ήθελε ο Άρης να το χάσει το μάτς από τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης με τον Πάοκ μία εβδομάδα σωστά ούρλιαζε και βγήκα και το είχα πει εδώ πέρα γιατί δεν έβαλε ξένο διαιτητή. Για μένα δεν ούρλιαζε σωστά τότε. Σωστά ούρλιαζε γιατί έπρεπε να βάλει ξένο διαιτητή, αλλά δεν έβγαλε κιχ με τον ορισμό του Τζοβάρα και δεν έβγαλε κιχ μετά τη σφαγή από τον Τζοβάρα. Αυτό λέω. Εσύ μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις. Και πες μου ότι δεν κάνω λάθος. Βγήκε ο Τζοβάρα την Παρασκευή και δεν έβγαλε ένα κιχ. Ρε παιδιά, θα μου βάλε τον διαιτητή που την πρώτη αγωνιστική έσπρωξε τον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα πάλι δεν βγάζει κιχ που σε έχει πάρει ένα πριν ο Κορδέλα. Αυτό λέω. Και τα βγάζει ο Τσαλτίδης για ξεκάρφωμα που δεν δουλεύει πια στην Παρασκευή. Ναι, αυτό λέω. Δεν είπα εγώ για τον κόσμο. Ο κόσμο να λέει ότι θέλει και να κάνει. Ούτε καν ο φίλος μας ο Ζουμπούλης, όχι ο Πάρης. Ναι. Ο Τσαλτίδης που είναι τώρα Τσαλτίδης. Σε άλλο ραδιόφωνο είναι. Α, στο Λίμπερο. Στο Λίμπερο είναι, ναι, ναι, εκεί είναι, εκεί είναι ο Χρήστατος. Να σε καλά, Άρια, ναι, με παρεξήγησες πάντως. Παρερμηνία δεδομένων έκανες. Να σε καλά. Ναι. Εγώ με τον κόσμο του Άρη δεν έχω απολύτως τίποτα. Ο κόσμος του Άρη φώναξε, ούρλεξε, γκάριξε, τα έβαλε με όλους. Και ανακοίνωση βγάλαν οι ιερολογίτες. Έβγαλαν και ανακοίνωση ιερολογίτες. Οι ιερολογίτες, οι οποίοι είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Τους φουκαράδες, τους ιερολογίτες, τους κατατρέχουν χρόνια να πούμε. Εντάξει, είναι δεύτερη τη τάξη στο παδικό κείμενο. Βγάλανε αυτή η ανακοίνωση, αυτό λέω. Έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βασίλης λέγουμε, από αυτή να σας παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου ρε Βασίλη. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Να σας ακούω πολύ καιρό. Απλά θέλω να κάνω μια ενημέρωση προς τους συμπολίτες μας. Ναι. Ότι και φέτος το ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα, το πάρει αίτητο. Λες. Να κάνει τέτοιο χουνέρι. Τι έκανε, λέει ο φίλος ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ίδιος και φέτος. Καταγράφεται την ημέρα, την ώρα, ποιος είναι. Λες δηλαδή να ψάχνουμε πάλι λίμνες να βαφτίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτή να πάω, θα το πάρει αίτητος. Κοίταξε, έχει δύο δύσκολα μάτς. Και από τη διακοπή και μετά και τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου που ας πούμε τραμπούν και καλά, ας πούμε, Βιερίνια. Ναι. Θα δείτε και τις διαφορές. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε. Ομάδα. Να δούμε. Οπότε ναι, ενημερώσει και τους συμπολίτες μας να μην έχουν αυταπάτες. Πρώτον, και ότι να μην ορεύονται play-off αυτοί, να ορεύονται play-out. Να κάνουν ομάδα να σωθούνε. Κωνσταντίνε, εσύ συμφωνείς, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Γιατί εγώ είπα ότι να κάνουν ομάδα ο Κωστής. Ναι. Τα είπε πολύ σωστά, τα λέει πολύ καιρό. Play-out θα παίξει ο Άρης. Εγώ εδώ έχω μια ένσταση, αλλά θα το δείξει ο χρόνος όταν θα παίξει play-out. Το χειρότερο ξέρεις και για τον Άρη. Και επειδή υπάρχουν και play-off, αν ήθελε να πει τα play-off ο Ολυμπιακός, ο Άρης, θα τον έδινε τον μάτς. Ναι, αλλά θα είχαν εγώ βαθμούς. Πιστεύω ότι ο 7ος με τον 8ο. Και play-off έχω, θα πήγαινε ένα βαθμό πίσω από εμάς. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο 7ος με τον 8ο, αυτός που είναι 8ος δεν θα θέλει να βγει 7ος. Και αυτός που είναι 7ος θα θέλει να βγει 8ος. Ναι. Γιατί θα είναι σωμένοι με τέτοια διαφορά που θα θέλουν να παίξουν μπαράζ. Και δεν θα θέλουν να σταματήσουν την μπάλα από τον Μάρτιο να λες. Ναι, και να οικονομήσουν και τα εισιτήρια και τα οπτικά. Να σε καλά, Βασίλη. Χαιρετίσματα στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός και ο Κομμουνιστής ήταν και τον διέγραψε ο Φλωράκης από το ΚΚΕ. Ναι, ρε, ναι, ναι. Δηλωμένος ο παδός του Ολυμπιακού. Έναν ακόμα δεν πάρουμε. Τους έριξες όλες. Χαμός ο κέντρο. Anyway, μας διώχνει ο Καζαμπάκας εμάς. Και 59 βλέπεις εδώ. Δες εδώ πόλεμο που διαγόμαστε. Άσο κομμουνιστή, 59 μας βγάζουν εμάς. Και άλλοι βγαίνουν και 2 και 3. Έτσι, Καζαμπάκα. Γεια και γεια και.
Δεν έχω μάθει να κλαίω στη ζωή μου. Εγώ δεν κλαίω, φωνάζω τώρα. Ούτε φωνάζω. Ναι. Τι δε, εσύ δεν φωνάζει. Επαγγελματία είναι. Επειδή γουστάζει τον Καζαμπάκα, δεν τη λες τώρα. Όχι, θα του την πω. Επειδή σε παίζει όλη μέρα. Άντε, Καζαμπάκα μου, να πούμε. Έλα να πούμε τώρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε όμορφα, τακτοποιημένα. Μένετε εδώ. Αμέσως τώρα ακολουθεί ένα τρομερό δίδυμο. Έτσι, με πολύ κέφι, ζωντάνια, ρυθμό, ενημέρωση. Από τη μακρινή Γκοϊάννα έρχεται το πούμα Αμαζονίου ο φίλος μας ο Γιάννης ο Πάγκος. Μαζί με την αρκούδα από το μακρινό Σότσι. Χαλαρώνω. Στις 12 όμως, Γιώργος Μπούζος με τα τρομερά του Ραφάλ. Εδώ θα κάνουν πάταγο στον αέρα της Μακεδονίας. Το μεσημέρι με τον Κωνσταντίνο. Μαζί το απόγευμα με Ελχουλιγκάνο. Έχουμε ιστορίες με σκυλιά αυτήν την εβδομάδα, να πούμε. Σκυλιά κανονικά, έτσι να ξέρετε. Πριν σας κουνήσω το μαντιλάκι, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι όλα γίνονται απεριόριστα με το Wind One. Γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο μας. Και έτσι δεν φοβάσαι αν θα χρεωθείς επιπλέον για να μιλήσεις στα πιο σημαντικά άτομα της ζωής σου. Τα προνόμια δεν σταματάνε όμως εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και ένα πεζό 2008, φίλες και φίλοι, και πολλά άλλα δώρα.